Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις πως το πεις πεστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μυρουκάμα του. Μικρό του μυρουκάμα του κι η κάψα μου μυγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυπτώ του αναβάλω πάλι. Τα λυρά, τα λυρά, τα λυρά μόνο έντικα. Τα λυρά μόνο έντικα, μην τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Κι θέλουν κι γυναίκα. Απόγευμα σε όλους. Ντούρου, ντούρου, ντούρου μέχρι να μπει η Μπίκου, ντούρου, ντούρου, ντούρου μέχρι να μπει ο Κόκκινος. Πέρασε ένα τέταρτο. Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέχουμε στα από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5. Ντούρου. Της Κακομοίρας. Παραμ, τον παμ, παμ, Γιάννη Διτσιράπη. Μπορεί να κλείσει το μικροφόνο του. Λοιπόν, με τον Γιάννη Διτσιράπη στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καλαμπάκα στο production, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, του Γρηγόρη Κόκκινο και του Κωστή Ραπτόπουλο στο μικρόφωνο του Μετρόπολη 95,5 FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, αφού για οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου τηλεφωνήσεις στο 18133. Κρατάς μόνο την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι και τηλεφωνείς εκεί και όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Για οριστική λοιπόν διαγραφή του οχήματός σου, γρήγορα, αξιόπιστα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς, όλα μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 18133. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54344. Μετρόπολη 95,5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικότερα οι φίλοι που ακούτε από το εξωτερικό. Υπενθυμίζω τον σούπερ διαγωνισμό, ο οποίος έχει ξεκινήσει με κληρώσεις από τη Δευτέρα και θα χαρίσει τα ψώνια της χρονιάς για έναν ολόκληρο χρόνο από το σούπερ μάρκετ
σε δύο τυχερούς ακροατές. Μπείτε στο metrosport.gr, συμπληρώστε την ειδική φόρμα συμμετοχής η οποία υπάρχει εκεί και καθημερινά από τη Δευτέρα 9 και 20, 11 και 20, 1 και 20, 3 και 20, 5 και 27 και 20 και 8 και 20 γίνονται κληρώσεις, ανακοινώνονται τα ονόματα, πιθανόν το δικό σας όνομα και έχετε 30 λεπτά να επικοινωνήσετε με το 23, 10 και 3 90, να πάρετε προτεραιότητα να βγείτε στον αέρα και να κλειδώσετε τη συμμετοχή σας για την κλήρωση η οποία θα σας χαρίσει τα ψώνια της χρονιάς από το σούπερ μάρκετ όλα για έναν ολόκληρο χρόνο. Τα σούπερ μάρκετ όλα με το σύνθημα ακόμα πιο φθηνά, με 4 καταστήματα, Γιατρού Γογούση 59 Σταυρούπολη, Αλεξάνδρου Σταύρου 20 Χαριλάου, Αναξημένους 26 Θεοδωρηλαίου στην Κάτω Τούμπα και Εθνικής Αριστάθμισης 16 στην Καλαμαριά. Με τους δύο ημιτελικούς του κυπέλλου Ελλάδος να διεξάγονται σήμερα στις 7. Πάω Καστέρας Τρυπόλεως, ζωντανή μετάδοση από Μετρόπολης 95,5 και από το Κοσμοτέ Σπορτ 2 και στις 9.30 Κοσμοτέ Σπορτ 1 ΑΕΚ Λαμία. Να δώσω την καλησπέρα μου και στον καθηγητή, τον κύριο Αριστίδη Γκάζη, τον καθηγητή ψυχολογίας. Ψυχιατρικής. Ψυχολογία είναι άλλη. Εντάξει, οκ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ψυχιατρικής. Okay. Άλλο ψυχολόγος, άλλο ψυχιατρικός. Ψυχολόγος οποίος... και η κουτσή Μαρία γίνεται ψυχολόγος. Και νευρολογίας. Ακούσε, σε λέω. Και η κουτσή Μαρία γίνεται ψυχολόγος. Ψυχίατροι είναι ελάχιστοι. Τώρα, ακούγω, καταρχήν ακούγομαι. Ακούγομαι. Ναι. Καταρχήν οι ψυχίατροι είναι γιατροί, ενώ οι ψυχολόγοι δεν είναι γιατροί. Δεν είναι γιατροί. Ακριβώς. Κλείστο γιατρέ μου. Κλείστο γιατρέ μου. Κλείστο εκεί πέρα. Θαυμάστηκε, θα το φαντάζομαι. Νοσοκόμες, ιστορίες, εσείς οι γιατροί έχετε κατακτήσει πολλές. Ο Σύλλογος Πολιτών Παπουτσιών από τον Μπαγκλαντές θα ήθελε να ευχηθεί ολόψυχα στο θρύλο του ΠΑΟΚ ταχύα ανάρρωση να γιορτάρει τον τάπλο με τους συνοπαδούς του. Κύριε Μάκη, περαστικά και γρήγορα ανάμεσά μας. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Ο Σύλλογος Πολιτών Παπουσιών από τον Μπαγκλαντές, η φίλη σου. Εντάξει. Ναι. Όπως βλέπεις. Ναι. Έλα, πάρτο, Τετάρτη, φύγαμε. Βολίδα. Τι έχεις να πεις για τα παιχνίδια. Για τα παιχνίδια δεν έχω να πω. Ναι. Και γελάει ο κόσμος, ποια παιχνίδια. Γιατί έλα, μία φυλάει παίκτες, λέει. Για ποιο λόγο. Θα κάνει αλλαγές. Τι αλλαγές θα κάνει, το δίνει το μάτς. Από το δίνει μέχρι το κάνει αλλαγές. Δεν την νοιάζει το μάτς, δεν το δίνει. Το αποσύρω. Δεν την ενδιαφέρει το κύπελο. Δεν την ενδιαφέρει. Δηλαδή... Έχει φιλίες μεγάλες με την ΑΕΚ και θα είναι. Δεν είναι εχθρική η ΑΕΚ. Δεν την ενδιαφέρει. Μας... Οι άλλοι εδώ έρθουν με τις πλατυπόδες μπροστά. Ο Ιγκλέσια 40 χρονών. Ο Πασαλίδης μέτρια πράγματα. Εντάξει. Ιγκλέσια 40 χρονών. Ο άλλος σέντερ φορ θα παίει με τον Αραβίδη. Ο άλλος είναι ντεφορμέ 2 χρόνια. Ο Μανιάς. Δεν υπάρχει Μανιάς σέντερ φορ. Παίξει ο Αραβίδης. Ο Αραβίδης είναι 1,74 112 κιλά. Άμα το βάλεις μεσαίρα στο Πολ Μπαγκάζ θα σπάσουν τα μορτισέρ. Τι μου, είναι δυνατόν τώρα ο Αναβίδης να παίξει center for σε αλφα εθνική να πάρει κύπελο. Τι μου, δεν τον είδες πως είναι πια μέσα, τον Αυλονίτη. Η λατέρνα του λείπει μόνο να την ανεβάσει από πάνω και να... Εσύ τώρα ξέρω τα πει. Ξέρω τα με πεις τώρα. Παίξε τα σκόρε τον Αναβίδη. Όχι. Δεν θα μπω στη διαδικασία αυτή, σοβαρά θα σου μιλήσω. Να δεχτώ για τον Αστέρα Τρυπόλεως, ο οποίος δεν είχε εξασφαλίσει μαθηματικά την παραμονή του, ότι δεν θα δώσει τόσο βάρος στο παιχνίδι. Τι βάρος, με τον Αραβίδη σεντερφόρ. Τι βάρος, σαν να λέει. Να το δεχτώ. Να πιω δυο φραπέδες στο Ήγκρασον με τον Βαρέλα. Να δεχτώ. Ή τον Κρέσπο ποιος θα παίξει. Να δεχτώ τις αδυναμίες του. Ναι. Για τη Λαμία. Ναι. Η οποία πήγε με μείον 9 παίκτες να παίξουμε τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Ναι. Και πήρε την πόρκωση εκεί μέσα. Ναι. Γιατί να πιστέψω ότι οι αλλαγές δεν θα επαναλάβουν. Έχει αποκλείσει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Γιατί να μην πιστέψω ότι οι αλλαγές και δείχνει και μέταλλο ομάδος εδώ και αγωνιστικά. Γιατί ο πρόεδρος είναι κολλητός με τον Μελισανίδη γι' αυτό. Και λοιπόν, άλλο η φιλία. Άσε καημένε τώρα, άλλο η φιλία. Εδώ Μπαλτίδης έγινε φίλος τώρα με τον Ηρακλή. Άσα τώρα. Ο Μπαλτίδης, ναι. Αυτά είναι δικά σου. Αυτά είναι δικά μου, ναι, δικά μου είναι. Σε πειράζει που είναι δικά μου. Κατά τη γνώμη σας, ποιος είναι πιο κρίσιμος αγώνας. Ναι. Ποιος μετράει περισσότερο, αυτός σήμερα με τον Αστέρα ή ο επόμενος με τη Λαμία. Αυτό, κοιτάξτε. Με τον Αστέρα, φίλε. Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έχει δύο στόχους. Πάει ο ένας, τελείωσε. Και τα δύο παιχνίδια είναι σοβαρά. Γιατί μαθηματικά μπορεί να λέει ο Κωστής ότι τελείωσε. Τους κλείνουν και τα τέμπη τους ΠΑΟΚ. Δεν μου λες. Οπότε δεν έχει τιμωρία εκεί. Να σου πω κάτι. Εάν ο ΠΑΟΚ σήμερα κερδίσει με 2-1, ναι. είναι επιτυχία. Βέβαια. Οποιοδήποτε σκορ. Άμα κερδίσει με 2-1 εδώ. Ναι.
Άλλος είναι. Άμα κερδίσει με 2 αν είναι επιτυχία, από τη στιγμή που άμα χάσει ένα 0 κάτω αποκλείεται. Εκεί μπορεί να κερδίσει παραπάνω. Με τη Λαμία κερδίσει 2 αν εντάξει είναι. Εδώ θα πάμε σε θέματα τα οποία αφορούν τον Κωστή. Επειδή ο Αστέρας Τρίπολης δεν πατάει καλά, έχει γεράσει σαν ομάδα. Ο Μουνάφ ο γέρος, ο Ιγκλίασιας γέρος. Δηλαδή, ο Πασαλίδης έχει ανάγκη, στάσιμος. Έχει ανάγκη από φρεσκάρισμα. Βέβαια. Βαλεντίνος Βλάχος τώρα. Αν θα αναγκαστεί να πάρει πρώτο ρόλο κόντρα στον ΠΑΟΚ, την πάτησε εκεί μέσα. Καταλάβατε. Δηλαδή, δέχομαι αν γίνει κανένα 2-2. Πώς θα βάλει γκολ ο Αστέρας. Ένας μόνο παίκτης μπορεί να βάλει γκολ στον Αστέρα. Ο Καλτσάς, γιατί θα παίξει το Ιφτερούγα Γιαννούλης από εκεί. Ο Αστέρας δεν κινδυνεύει τώρα. Δεν κινδυνεύει. Δεν κινδυνεύει. Πώς ένα πόντο να πάνω από την τέταρτη θέση. Αν περάσει. Ένα πόντο πριν από τον. Μπορεί να πέσουν τέσσερις. Αν περάσει η τροπολογία. Που δεν θα περάσει. Εγώ λέω δεν περάσει. Αλλά αν περάσει. Έχει θέμα. Δεν το ξέρει ακόμα. Δεν μπορεί να είναι σίγουρος κανείς. Άστα αυτά γιατρέ και πες μου τώρα. Πώς είναι δυνατόν να σε παοξείς ένας δεξιός σημεοφόρος της Μακεδονίας και να υποστηρίζει για τον Τζακαλώτο. Πες μου τώρα τι ένεση θέλει αυτός τώρα, για πες μας. Γιατί πρέπει να βάλουμε. Ένα αυτό το δεύτερο. Να ξεκινήσουμε κάτι άλλο. Με ψυχιατρικά θα ασχοληθούμε σήμερα. Με ψυχιατρικά θα ασχοληθούμε σήμερα. Λοιπόν, και ό,τι θέλετε από, από ψυχικά, ψυχολογικά, ψυχιατρικά θα ρωτήσετε τον γιατρό. Εγώ είμαι βοηθός του, διότι φέρνω αρκετό κόσμο να πούμε. Στις εκπομπές που έχουν να κάνουν με το ψυχιατρικό θέμα, να πούμε. Και ο γιατρός πρέπει να έρθει στη Μαρμίτα να είναι ο γιατρός της Μαρμίτας. Γιατί εκεί είναι όλοι για δέσιμο. Κατάλαβες. Τουλάχιστον μας κάνει μια πτέρυγα η οποία να είναι, ας πούμε, φιλική προς τη Μαρμίτα. Εγώ έλεγα ναι. Να συζητούσαμε στην αρχή. Έχω ξέρει ένα βίτσιο που ας το πας σε μια ιδιαιτερότητα, ας πούμε. Ιδιαιτερότητα. Ότι όταν ας πούμε. Πιάνω ένα στόχο, ναι. Σκέφτομαι αμέσως τον επόμενο. Μπράβο, γιατί είσαι παραγωγικός άνθρωπος. Και αυτό το πράγμα πώς μεταφράζεται τώρα στον ΠΑΟΚ. Και στην ψυχιατρική, όλα θα τα συνδυάσουν. Ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή πρέπει να σκέπτεται τι θα γίνει με το Champions League. Δηλαδή το πρωτάθλημα σχεδόν έχει τελειώσει. Δεν μπορούμε να καθόμαστε και να περιμένουμε και να λέμε τι γίνεται. Και πού πρέπει να ενισχυθεί, ποιες είναι οι γραμμές, αν πάρουμε την άμυνα, τη μεσαία γραμμή και την επίθεση. Πώς τον περιμένουμε τον ΠΑΟΚ με τους παίκτες που έχει τώρα. Για του χρόνου και το Champions League. Έχει Champions League. Εκεί δεν έχει φιλικά γιατρέ. Ακριβώς γι' αυτό. Δεν πήγαμε στην Ξάνθη. Βγάλαμε τον Μαξεβανίδη έξω και τον Καμαρά και βάλαμε τον Μελιόπουλο. Ακριβώς για παίξουν κανονικά οι άλλοι. Ακριβώς γι' αυτό λέω. Και για τον Ολυμπιακό τόσα χρόνια. Παίζανε φιλικά οι άλλοι με τον Ολυμπιακό οι δορυφόροι. Πήγαινε και γινόταν ρόμπα ξεκούμπο ότι ο Ολυμπιακό. Και λέω εγώ ότι κατά τη γνώμη μου ο ΠΑΟΚ με την ομάδα που έχει από την επόμενη σεζόν. Περιμένω στο θέμα το επιθετικό να είναι καλύτερος. Μπράβο, σωστό. Γιατί έχει τον Άχομ, έχει τον Πολωνό, έχει τον Ζαμπά, έχει τον Κουλούρη που θα έρθει. Ποιος θα έρθει? Ο Κουλούρης, που θα πού, θα πού, θέτει όρους. Άλλο αυτό, άλλο. Λέει, θα με πρωταγωνιστεί, δεν έρχομαι. Πάνω είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Έτσι, έχει το Λιμιό, έχει δηλαδή 5-6 παίκτες, οι οποίοι είναι 20-22 χρονών. Ναι. Είναι από πίσω. Ο Πέλκας, ο οποίος είναι 25. Ο Πέλκας είναι για διώξιμο. Αλλά δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι χειρότερος από ό,τι ήταν πέρσι. Όχι. Επομένως, έχει μια πληθώρα. Θα επανέλθει ο Λάμπρου. Έτσι. Ναι. Έχει μια πληθώρα παιχτών στην επίδυση που είναι. Αυτή όλη ο Champions League είναι. Μικρή ηλικία. Ναι, κοίταξε. Αυτή όλη ο Champions League. Γελάει το Champions League μαζί. Δεν μπορεί όμως να του αλλάξει όλου. Αυτή εδώ είναι η παίκτες οι οποίοι μελλοντικά. Θα μείνουν εκεί και θα είναι και για το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα. Είναι ήδη φαβορή με 1,90 στις στοιχηματικές εταιρείες για τον χρόνο. Για τον χρόνο. Πρέπει να εδραιωθεί ως μόνιμος, όχι πρωταθλητής, μόνιμος πρωταγωνιστής, μόνιμος διεκδικητής στα ίσια του τροπέου. Αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό, άλλα έπονται νομίζω. Αυτό Κώστα, εντάξει, αυτό το πράγμα λίμουν αν δεν είναι έτσι. Γιατί και όπως είναι τώρα με την ομάδα που έχει, θα είναι και του χρόνου. Εκείνο το παραπάνω βήμα. Είναι να μπει στου ομίλου Σάμπιο Λίνκα, αλλιώ τι κάνουμε. Καλά, και άμα δεν πει τώρα τι έγινε. Τώρα. Εδώ χάνει από τη Βίτη 3 γκολ και λαλαλα λι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 
το μάτι με την Μπενφίκα, έτσι. Και αποκλειστήκαμε για ένα μάτι αποκλειστήκαμε στο Μίγου Σάμπιου Λί. Εάν μπαίναμε. Δεν έγινε πέρσι, έγινε 4 φορές. Για λέω για πέρσι εγώ τώρα που έχουμε την ομάδα αυτή που έχουμε. Εάν μπαίναμε, τι θα κάναμε. Τίποτα. Από τη στιγμή που. Από τη στιγμή που αποδείχνουμε και χειρότερε. Όπω και αυτό το πράγμα. Δεν με φτάνει όμω εμένα. Αυτό είναι υποθετικό. Πρώτον δεν μπήκε. Άλλο λέει ο άνθρωπος, ναι. Εκτιμά. Λοιπόν, εδώ μπήκαμε στο Europa League και δεν τα καταφέραμε. Αν μπαίναμε. Θέλανε. Ορίσε. Θέλανε. Ναι, δεν ξέρω αν θέλανε ή δεν θέλανε. Γιατί δεν θέλανε. Εγώ είδα ότι το βάρος όλο
Έπεσε στο πρωτάθλημα. Ενώ μπορούσαν, ναι, νομίζω. Μπορεί, κοιτάξτε, έπεσε στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, δεν μπορεί να κερδίζει την πάτη ο Μπόρισοφ εκεί μέσα άνετα και να χάνει άνετα εδώ μέσα. Κοίταξε, μπορεί να έπεσε στο πρωτάθλημα το Βάλσκο, συμφωνώ. Αυτό όμω δεν πάει να πει ότι αν είχαν πιο καλή ομάδα και με παίκτες οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν rotation, δεν θα μπορούσαν να προκριθούν και εκεί, να προχωρήσουν τουλάχιστον μέχρι ένα σημείο και εκεί. Άλλε φορέ πώ το κρίνουμε. Λοιπόν, πάει ο Πάοκ, θα το συζητήσουμε μετά. Δεν μου λε το ψυχιατρικό τη μαρμίτα, πώ το εξηγεί. Δεν έχω έρθει να πάω στην μαρμίτα. Δεν έχει την μαρμίτα. Δεν έχω έρθει. Δεν έχει έρθει. Άμα έρθω, θα το συζητήσω. Πρέπει να έρθω κάποια στιγμή. Να μα εξετάσει έναν ένα, να μα δει γιατί έχει θέματα. Άλλο έχει αλκοολισμό. Αλκοολισμό είναι δύσκολο πράγμα. Ναι. Γιατρέ, λέει, χτύπησε φλέβα. Ναι. Μόλι μπήκε στο κλουβί με τι τρελέ. Καλό μεσημέρι. Ναι. Οι τρελέ μα δεν. Υπάρχει εκείνη η επιχειρή. Αλκοολισμός, έλλειψη ύπνου. Θα σου πω εγώ τι παθήσεις έχω. Κάτσε να του πω τις παθήσεις. Εσύ, τι λογοδιάρρη είναι αυτή. Ένα-ένα. Μου έρχονται ερωτήματα. Σοβαρά. Κάποιος φίλος ζήτησε να μιλήσετε για τις κρίσεις πανικού. Που είναι ένα θέμα το οποίο μαστίζει. Και τις γυναίκες που φεύγουν από τον τέταρτο. Ένα άλλο. Λοιπόν, κάποιος μου μίλησε για σεξυπνία. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι τέτοιο. Εξυπνία δεν υπάρχει τέτοιο τώρα, όχι. Τουλάχιστον δεν το ξέρω. Τότε δεν το έγραψε σωστά. Ναι. Μένει άϊπνο από το μάτι που κάνει, δηλαδή που κάνουν οι άλλοι σεξ. Αϊπνία από το διπλανό διαμέρισμα. Δεν ξέρω, ρε κόκκινε. Σε ξυπνία, τι είναι αυτό τώρα. Θα μα κάνει viral άλλο. Σε ξυπνία. Δεν το ξέρω γιατρό αυτό. Παρακάτω. Άλλο ερώτημα. Εγώ του έχω πει αλκοολισμό, έλλειψη ύπνου. Μισό λεπτό. Κρίση πανικού. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο. Η κρίση πανικού είναι ένα πράγμα το οποίο αντιμετωπίζεται πάνω στα πρακτικά. Με αγωγή ή και με. Με αγωγή, συνεδρίες. Με αγωγή. Σε αυτά τα πράγματα θέλω με να αγωγή. Με συνεδρίες δεν γίνεται. Με συνεδρίες μόνο δεν γίνεται. Συνεδρία για του ψυχολόγου είναι. Ψυχολόγοι είναι και η κουτσή Μαρία. Μπορεί να συνεπάρχει το ένα με το άλλο. Επειδή το πέρασα και επειδή έκανα χαζομάρα, θα ήθελα να πείτε στον κόσμο. Καταρχήν ξεκίνησα από σπαστική κολίτιδα. Και ενώ μου είχαν πει οι γιατροί πάρα αυτά και σε τρεις μήνες θα καθαρίσεις. Αυτό τα πίνε με ουίσκι, κατάλαβα. Εγώ δεν ασχολήθηκα, λέω δεν χρειάζομαι φάρμακα, δεν χρειάζομαι φάρμακα. Επιδεινώθηκε και μετά ένα χρόνο έπρεπε να παίρνω την αγωγή. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω, θεωρείτε, επειδή πλέον δεν έχω, είναι κάτι ιάσιμο. Υπάρχει περιπτώσεις που δεν είναι ιάσιμο. Άμα είναι. Ναι, υπάρχουν, παντού υπάρχουν περιπτώσεις που δεν είναι ιάσιμο. Αλλά δεν είναι. Μιλάμε αλλά για την κρίση, γιατί αυτό είναι καθαρά ψυχολογικό. Η σπαστική κολίτιδα. Όχι. Για τις κρίσεις πανικού. Ναι, είναι. Το είναι, ένα έφερε το άλλο. Ναι, είναι ιάσιμο. Είναι ιάσιμο. Πάνε με είναι μια Ισπανίδα να σε κάνει κρίσεις Ισπανικού να σου φύγει. Είναι ιάσιμο. Αν κάνει κατάλληλη θεραπεία, είναι ιάσιμο. Πρέπει να πάει βέβαια σε ένα ψυχίατρο και μέλη, να πει. Θα έχετε δει. Άντε, ρε, φύγετε από πέρα. Άντρε, πράγμα και έχετε κρίση πανικού. Περιπτώσεις. Αυτά για τις γυναίκες. Για ρώτα τον γιατρό. Στις 10 ασθενείς, στους 100 ασθενείς, πόσες είναι οι γυναίκες, πόσοι άντρες. Σπαθεί. Οι γυναίκες ψυχιατρικά είναι περισσότερες. Αφού τρελές οι περισσότερες. Πού να βρει. Έχουν και την ημινόπαυση που είναι μια περίοδος που είναι. Υδρώνουν, έχουν ιδιαίτερη, ένα φυσερό εκεί και υδρώνουν. Ιδιαίτερη. Ναι. Αλλά εντάξει, ας πούμε, υπάρχουν διαφορές, όχι ας πούμε εντυπωσιακές. Δηλαδή στην ημινόπαυση τρελαίνονται πιο πολύ, δηλαδή. Στην ημινόπαυση, επειδή υπάρχει μια αλλαγή των ορμονών, οπωσδήποτε πειράζουν και πειράζει το ψυχισμό σου. Πέφτουν από τα πάντα. Σε άλλες όμως, όχι, σε άλλες όμως κάνει και καλό. Δηλαδή είναι πολλές που έχουν μικρανία οι γυναίκες και στην ημινόπαυση η μικρανία περνά. Ναι. Έτσι. Πολλές φορές το έχω δει. Από σεξουαλική επιθυμία κόβεται η συνεμινόπαυση. Κάτσε να μάθουμε. Κόβεται. Ελαττώνεται, όχι κόβεται. Ελαττώνεται. Αλλά δεν πάβει. Δεν πάβει. Θα πάω στον Αϊθαλάπη και φεύγονται. Δεν πάβει. Για τη σεξυπνία. Λέει ότι είναι μια συμπεριφορά κατά την οποία το άτομο κάνει σεξ σε κάποιο άλλο άτομο ενώ κοιμάται και όταν ξυπνήσει δεν θυμάται τίποτα. Μου στείλε ένα άρθρο σχετικό. Ότι κάνει σεξ. Πραγματικό, όχι σε φαντασικό. Με κάποιον με κάποια η οποία κοιμάται ή το ανάγκη. Ψέματα λέει, γιατρέ. Αν είσαι μεθυσμένος ή αν είσαι σε κατάσταση. Αν είσαι 20 χρόνια παντρεμένος, έτσι κάνει σεξ. Κοιμάται ο άλλος και νομίζει ότι κάνει έρωτα. Σε ξυπνία. Ρε κόκκινε. Θα μας τρελάνε. Γιατί υπάρχουν ένα σωρό ασθένειες. Δηλαδή είναι παράλογο κάποια. Να μην έτυχε να έρθει κάποιος πελάτης να σας ανησυχήσει με αυτήν. Ναι, όχι, δεν το έχω αυτό το πράγμα. Κοίταξε, εκ των πραγμάτων πολλές φορές βλέπεις και στον κινηματογράφο, σε ορισμένα έργα. Βλέπεις ότι κανένας κάτω από ορισμένες συνθήκες σηκώνεται το πρωί, βλέπει την άλλη πλάτη του και δεν ξέρεις μου τι έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει. Ναι. Αυτό όμως συμβαίνει όταν δεν είσαι σε κατάσταση. Normal. Εγρήγορση, όχι νορμάλ. Διότι μπορεί να είσαι σε μια κατάσταση μέθης, οπότε δεν θυμάσαι, δεν έχει ανάμειξη στον ποτέ. Δεν υπάρχει γίνει κάτι άλλο πέρα από μέθη, δηλαδή το οποίο μπορεί να είναι γεννητική. Η μέθη να έχει πάρει φάρμακα.
ή να, ξέρω εγώ, να... ή να συμβαίνει κάτι άλλο το οποίο το... πρέπει να χρήζει μελέτη. Πάντως, σαν όρο, όσο καιρό ήμουν στο Πανεπιστήμιο, τον όρο δεν τον... Γιατί μου το έστειλαν από ιατρικό παιδευτικό. Ναι. Εντάξει, τώρα ξέρετε, η ακροατή μας είναι και για όλου κάλυψη. Ναι, ναι, μπορεί να είναι. Ψάχνουν δηλαδή πράγματα, τα οποία είναι θέμα. Λοιπόν, ό,τι ερώτηση θέλετε και στον κύριο Κάζη, στέλνετε μηνύματα κανονικά. Πάμε σε διάλειμμα, μου κάνει νόημα ο κύριος Διτσιράπης. Επανερχόμαστε αμέσως μετά. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Παρέα με τον κλειδαρά Στέργιος Πετκανίτσα, Δελφόν 101 και Μάρκ Μπότσαρη Γωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, αφού μιλάμε για την κορυφή στο θέμα των κλειδιών Immobilizer. Και αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά ή κλειδαργίες ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, πόρτες ασφαλείας, οτιδήποτε μπορεί να φορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Μάλιστα. Παρέα εδώ με τον κύριο Αριστίδη Κάζη. Αυτό οποίος... που παίρνετε, ονείροξη λέγεται. Κάνει σεξ με τον κοιμισμένο. Δεν τον μπέρδεψα. Από ιατρικό άρθρο μου στείλανε κιόλα. Ότι κάνει έρωτα άλλο με. Που κάνει ύπνο άλλο. Κοιμάται και κάνει σεξ. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λέγεται σεξυπνία. Σεξυπνία. Ναι. Μήπως λέγεται αγρυπνία από την εκκλησία και τον μπέρδεψα. Ναι. Σεξυπνία λέγεται. Η πιο. Ναι, η... Πόσο είναι. Επικίνδυνη είναι. Επικίνδυνη. Και τι θα πάθετε. Θα μείνει έγκυο αυτό που κοιμάται. Είναι σαν την. Άντε να σου πω τώρα γιατί κόλλησε. Ναι. Είναι σαν την υπνοβασία και αν έχεις διαταραχές ύπνου. Τα άτομα με διαταραχές ύπνου μπορούν να προβούν συμπεριφορές οι οποίες δεν θέλουν, αλλά δεν μπορούν να ελέγξουν διότι κοιμούνται. Αν και το πρόβλημα της εξυπνίας θεωρείται το σπάνιο, πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι είναι πολύ συχνότερο και σε πολλές περιπτώσεις ίσως επικίνδυνο. Μελέτες που έγιναν από Καναδούς επιστήμονες διαπίστωσαν ότι το 8% των ατόμων που έχουν διαταραχές ύπνου και οι οποίοι παρακολουθούνται στενά σε κέντρα διαταραχών ύπνου παρουσιάζουν και σε εξυπνία. Πάει εκπομπούλα. Πάει. Θα λύσουμε τη σεξυπνία τώρα. Εγώ δεν είπα να λύσουμε. Είπα ότι λέγεται ονείρωξη. Ονείρωξη είναι όταν κανένας εξυπνάει κατά τη διάρκεια του ύπνου. Ακριβώς. Μπερδεύει κάποια πράγματα. Συγγνώμη δηλαδή. Εσύ άμα πιείς ένα μπουκάλι ουίσκι και κάνεις έρωτα με τη γυναίκα σου, θα το πάρεις χαμπάρι δηλαδή. Θα θυμάσαι την άλλη μέρα. Δηλαδή με κάποια γυναίκα άλλη, όταν έπινε. Θέλω να κάνουμε κουμπί. Θέλω να κάνουμε κουμπί. Όταν έπινε δύο Τζόνι Γουόκερ. Δεν ενοχλώ. Όταν έπινε δύο Τζόνι Γουόκερ στην καρδιά σου και έκανε έρωτα, θυμόσου την άλλη μέρα τι έκανε. Αν ενοχλώ. Δεν μα ενοχλεί, δε φίλε. Άλλο λέω. Με θέματα τα οποία. Είναι ιατρικής φύσεως και αυτό το διαβάζω από ιατρικό περιοδικό το οποίο δεν το ήξερα, πρώτη φορά το ακούω. Και μάλιστα τεκμηριωμένο. Πώς λέγεται, πώς λέγεται το περιοδικό, το γράφει. Λοιπόν. Ομ. Είναι σεξο περιοδικό. Ομ. Είναι το όπως το όκου μου που. Ομ. E-D. Δεν το ήξερα. Εσύ τι κάνε. Εξέτασε τον γιατρέ. Μια εξέταση τι θέλει. Και έχει και μελέτη για κέντρα αποκατάσταση και πού είναι. Ξέρεις, είναι αυτό γιατρέ. Είναι αυτοί που δεν τους κάθονται οι γυναίκες και κάνουν τους υπνοφάτες. Η προδοσία είναι η δεδομένη του ύπνου. Από τις καλύτερες μιμήσεις του Κωστή ο Κάζης και ο Μπας Κλάσος Νομότης. Καλή εκπομπή. Ναι, ναι, ναι. Ο 477. Κόκκινο ο Αντιτοκούμπο έδωσε συνέντευξη που αμφισβητεί στο δημοσιογράφο Μάρκ Σπίερ στην Αμερικανική Αθλητική ιστοσελίδα η οποία ανήκει στο ESPN. Μπες διάβαστε και στραβό σου. Ξερόλα αντιρατσιστή. Ναι. Ο ύπνος ξέρεις έχει διάφορα στάδια. Έχει τέσσερα στάδια. Ο ύπνος. Βέβαια. Πιο κοντά στο μικρόφωνο στην ευθεία. Τέσσερα στάδια. Δηλαδή. Είναι το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο. Είναι μελατινικά. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι. Το πρώτο στάδιο είναι ο ελαφρύσιμος. Και συγχρόνως όταν γίνεται και ηλεκτροκεφαλογράφημα που καταγράφει τους ρυθμούς του εγκεφάλου, φαίνονται και τα στάδια του ύπνου. Λοιπόν, το πρώτο είναι ο ελαφρύσιμος. Το δεύτερο είναι ο ύπνος που λέγεται με τις ταχύες κινήσεις των οφθαλμών. Δηλαδή, άμα δεις, κυρίως αυτό φαίνεται στα μικρά τα παιδιά, βλέπεις να κοιμούνται και βλέπεις τα μάτια τους να κουνιούνται. Να παίζουν αυτό. Να παίζουν αυτό ακριβώς. Κατά το λεφτά. Αυτό είναι το δεύτερο στάδιο του ύπνου που μοιάζει πολλές φορές με το στάδιο της εγρήγορσης και είναι το στάδιο στο οποίο βλέπουμε όνειρα. Ναι, μάλιστα. Εν συνεχεία είναι το τρίτο στάδιο, το οποίο είναι πιο βαθύς ύπνος. Και το δεύτερο στάδιο που είναι ο βαθύς βαθύς ύπνος. Και σιγά σιγά από το πρώτο προς το δεύτερο στάδιο οι εγκεφαλικοί ρυθμοί επιβραδύνονται. Ας πούμε, αν είναι στην αρχή, ξέρω εγώ, 6-7 το δευτερόλεπτο, στον ελαφρύ ύπνο, όσο στο βαθύ ύπνο μπορεί να είναι 2-3 κύκλοι το δευτερόλεπτο. Ο Κωστής που κοιμάται όρθιος, τι ύπνο κάνει. Ο Κωστής δεν κοιμάται όρθιος, αυτό είναι ξύπνιο συνέχεια. Δηλαδή... αυτό είναι επικίνδυνο γιατί είναι πολύ ξύπνιο. Ρωτάω κάτι. Επειδή... 12 η ώρα πέφτει να κοιμηθώ και 10 με παίρνει γιατρέ.
Περνάει για μάχα μία παρά 20, παρά τέταρτο ξανακοιμάμαι. Πιστεύω ότι είναι τεράστια επιτυχία. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι. Που μπορούν να κοιμούνται αμέσως. Ακουμπάνε. Βέβαια. Και κοιμούνται αμέσως. Το θεωρώ τεράστια επιτυχία σε κάποιους άνθρωπους. Έλεγαν ότι. Άμα προπονιώσουν και το κορμί σου έφτιαχνε. Όπως ο Ναπολέον, ναι, μπορούσε να γέρνει και να κοιμάται, ας πούμε, 3 ώρες εκείνη την ώρα και μετά να ξυπνάει και να είναι εντάξει. Βέβαια. Ενώ άμα δεν μπορεί να κοιμηθεί εύκολα είναι αυτό το πρόβλημα. Κουράζει. Κουράζει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν κοιμούνται για χρόνια. Όχι, αυτό είναι ψέματα. Ψέματα. Δεν μπορεί να ζήσει. Νομίζουν ότι δεν κοιμούνται. Έτσι νομίζει. Νομίζουν. Ναι, είναι ψευδές. Με έχει τύχει ένα Αιγύπτιο, ο οποίο μου λέει ότι κοιμάται το πολύ 1-2 ώρες. Δεν μπορεί να κοιμηθεί παραπάνω. Θα είναι γέρος γι' αυτό. Κοίταξε να δεις τώρα, 1-2 ώρες. Είναι 60 και μου λέει μια ζωή. Αυτό είναι γέρος. Είναι πετσί και κοκάλο. Αυτό. Δουλεύει ασταμάτητα. Mm. Και μου λέει δεν μπορεί να κοιμηθεί παραπάνω από 1-2 ώρες. Το κρεβάτι πόσες ώρες μένει. Δεν το. Ναι. Έχει καμιά φορά σου. Λέει δεν μπορώ να κοιμηθώ πάνω από 1-2 ώρες. Ναι. Καμιά φορά έτσι αυτό είναι μια ψευδής εντύπωση. Mm. Χαλαρώνεις, κοιμάσαι έτσι ελαφρά και νομίζω ότι δεν κοιμάσαι, ενώ ας πούμε κοιμάσαι. Όπως επίσης έχει ανάλογα με το βάθος ύπνου και το πόσο γρήγορα θα ξυπνήσεις, με τι ερέθμο θα ξυπνήσεις. Δεν μου λέει αμέσως στο βαθύ ύπνο. Ο ύπνος είναι ανάγκη του ανθρώπου για να οξυγονωθεί ο εγκέφαλος. Όχι να οξυγονωθεί, ο εγκέφαλος οξυγονώνεται πάντα. Είναι ανάγκη για άλλα πράγματα. Που πρέπει να. Είναι διάφοροι. Ερώτηση, γιατρέ. Νευροδιβεβαστέ. Χρόνια ερώτηση. Ξεκουράζεται πάνω στο εγκέφαλο. Γιατρέ, ερώτηση δική μου. Έχεις δει κανένα που να δουλεύει 10-12 ώρες την ημέρα, 8, 12, 13 και να έχει ψυχολογικό πρόβλημα. Είδηστε δηλαδή αυτό που έχω καταλάβει εγώ στη γη, αυτοί που έχουν ψυχολογικά, ψυχιατρικά είναι τεμπέληδες οι περισσότεροι. Έχω σωστή τοποθέτηση, ή είναι τεμπέληδες. Α, μπράβο. Όπως λες εσύ. Ναι. Τύπες δεν μπορούν να κοιμηθούν, τύπες. Κάποιος ο οποίος απασχολείται. Ναι. Ψυχολογικά ή ψυχιατρικά προβλήματα. Ή έχει προβλήματα και δεν μπορεί να κοιμηθεί. Όχι. Έχετε συναντήσει. Έχει συναντήσει κανέναν εργασιομανή. Όχι εργασιομανή. Που εργάζεται πολλές ώρες. Ας το πω εγώ. 10, 12, 13 ώρες. Να έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Ή συνήθως τεμπέληδες είναι αυτοί. Συνήθως αυτοί δεν έχουν. Α, δεν έχουν. Τα τεμπελόσκυλα έχουν ως συνήθως ψυχολογικά προβλήματα. Κοίταξε. Μπορεί να έχει κανένα ψυχολογικά προβλήματα και εξ αυτού να συμπεραίνει ότι είναι τεμπέλης χωρίς να είναι τεμπέλης. Ναι. Πάντως κάποιος που δουλεύει 10, 12, 13 ώρες, 14. Κάποιος δουλεύει κανονικά και ναι, αποδίδει και τα λοιπά, συνήθως δεν έχει ψυχολογικά. Δεν έχει. Γιατί αν είχε προβλήματα τέτοια δεν μπορούσε να δουλέψει έτσι. Δεν θα μπορούσε να αποδώσει. Ναι, μάλιστα. Αυτός που μιλάει αργά, κινείται αργά κτλ. Αυτός πόσο ενοχελικός κτλ. Αργά τα φωνήεται, αργά τα σύμφωνα. Τα πνευμόνια δεν λειτουργούν καλά. Αυτό πώς γίνεται. Αυτό, ναι, αυτό τι είναι. Αυτή είναι. Είναι ο τύπος του ανθρώπου αυτός. Είναι βαρύς δηλαδή. Πολλές φορές είναι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι έτσι, αλλά το μυαλό σου δουλεύει γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Είναι έξυπνοι. Αχά. Και να σου είναι αντίθετο. Και να σου λύσουν προβλήματα τα οποία δεν μπορεί να τα λύσει. Είναι σωστό αυτό. Αυτό έχει δίκιο. Γιατρέ, πώς λέγεται αυτό που κάνει ο Ραπτόπουλος, να αναδεικνύεται και να ξεφτιλίζει και να καπολώνει σε συμπαρουσιάστες του. Ερώτηση ακροατή. Αυτό είναι το σύνδρομο Ραπτόπουλου. Αυτό είναι μοναδικό. Πώς το εσείς πώς είναι ειδικό σύνδρομο, παιδάκι μου, δεν μπορείς να το κάνεις. Είναι ειδικό σύνδρομο που ανοίξει η προσωπικότητα του Ραπτόπουλου. Να απαντήσω στο 47 το να είναι κάποιος αντιρατσιστής είναι κακό. Βέβαια. Γιατί δεν θεωρείται κακό. Βέβαια. Όλοι οι άνθρωποι είναι ρατσιστές. Άλλος είναι ρατσιστές με τους χοντρούς. Άλλος είναι ρατσιστής με τους μαύρους. Άλλος είναι ρατσιστής. Να μην είναι κανένας ρατσιστής. Προσώνει. Δεν υπάρχει αυτό. Προσώνει. Δεν είναι. Γιατρέ, μπορείτε να μας μιλήσετε για τη βουλιμία. Προφανώς ο φίλος πεινάει πολύ. Βουλιμία, ναι, όταν τρώει. Είναι και αυτή, μπορεί να είναι και αυτή μια παθολογική κατάσταση. Παθολογική κατάσταση, ναι. Δηλαδή σε ορισμένες. Τώρα, κοίταξε. Βουλιμία μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος τρώει πολύ, ας πούμε, και χοντρένει, έτσι. Ναι. Και δεν έχει τίποτα άλλο. Αλλά σαν σύμπτωμα η βουλιμία περιγράφεται και σε ορισμένα ψυχιατρικά νοσήματα. Άντε. Δεν είναι απαραίτητα λόγω κάποιας παθολογικής κατάστασης. Όχι. Μπορεί να οφείλεται και σε ψυχολογική. Όχι, δεν είναι. Είναι μεγάλο στομάχι σαν το δικό σου. Ναι. Να θέλει να τρώει πολύ, να είναι πόσο. Ναι. Αυτό η υγεία είναι. Ο Καραφλός είναι ικανό να στείλει και γιατρό σε ψυχίατρο. Λέει ένας ακροατής. Λέει τώρα. Δεν έχω στείλει, ούτε με στέλνει κανείς εμένα στο ψυχίατρο. Ούτε στέλνω εγώ σε ψυχίατρο άνθρωπο. Κατάλαβες, Κόκκινε. Ναι. Εσύ μπορεί να στείλεις άνθρωπο σε ψυχίατρο. Καλησπέρα, Στέλιος από Πολύχνεδο. Παίρνω Σιπραλέξ 10 μιλιγράμμα εδώ και 10 χρόνια. Σιπραλέξ παίρνει. Σιπραλέξ, είναι ένα φάρμακο πολύ καλό, αντικαταθλιπτικό. Βοηθάει για την έκρηξη σερωτονίνης.
Τι βοηθάει, είναι, βοηθάει για μεγαλύτερη έκρηση σερωτονίνης. Τι είναι η ερωτονίνη. Σερωτονίνη. Τι είναι η σερωτονίνη. Είναι μια ουσία που παράγει ο εγκέφαλος για να αισθάνεσαι καλύτερα, για να νιώθεις είναι, καλύτερα. Είναι ένας, έτσι λέγονται αυτά, αυτές οι ουσίες. Κάν χαρά, αλλά μπορεί να νιώθεις καλύτερα. Θα πάρει τσιπραλέξ. Και ενώνουν το ένα κύτταρο με το άλλο, τον ένα νευρόνο με το άλλο. Υπάρχει πρόβλημα, λέει, αν το παίρνω για μια ζωή και αν πρέπει να το σταματήσει. Από κρίση πανικού ξεκίνησε. Ναι. Καταρχήν θα πρέπει να το αλατώσει, δεν ξέρω πόσο παίρνει. Ή 10 μιλιγκράμμ. 10 μιλιγκράμμ, γιατί αυτά είναι του νοικού και των 10. Τα σηκώτια τα χαλάνε αυτά, γιατί είναι τα φάρμακα. Κοίταξε, όλα τα φάρμακα. Βαρά σηκώτια. Μεταβολίζουν τη σηκώτια. Τα περισσότερα δηλαδή. Μεταβολίζουν τη σηκώτια. Αλλά όχι ότι βλάπτουν ιδιαίτερα. Θα πρέπει να δοκιμάσει, αν το παίρνει τόσο καιρό, θα πρέπει να δοκιμάσει να το αλατώσει και να το κόψει. Σιγά-σιγά, τα 10 να τα κάνει 5. Να το κόβει στη μέση δηλαδή. Ναι. Αυτό το λένε γιατί και όλο. Ότι πρέπει σταδιακά να κόβει. Ούτε απότομα ούτε τίποτα. Ναι, σταδιακά. Γιατί αυτό που κάνει χρήση 10 χρόνια. Σε 2-3 μήνες, 4 μήνες. Αυτό πρέπει σιγά σιγά λένε να επιχειρήσει. Ας πάρει, ας πούμε, για ένα τρίμηνο, ξέρω εγώ, 5. Και μετά ας παίρνει 5 μέρα παραμέρα και μετά να το κόψει. Γιατί ξέρετε τι θέλω να σου πω. Επειδή το έχω δοκιμάσει άνθρωπο. Το πλασέμπο. Πιστεύω ότι είναι κάτι που βοηθάει. Πάει εκπομπούλα. Ότι είναι καλό να το κάνουμε. Πάει. Το πλασέμπο είναι όταν δίνει σκονικό φάρμακο. Ακριβώς. Να εξηγήσουμε τι είναι. Ας πούμε, ένα. Νομίζει άλλο. Ένα χαπάκι ένα το οποίο. Το πονάκι, στο οποίο δηλαδή μοιάζει με κάποιο άλλο. Έτσι, και έτσι γίνονται και οι μελέτες. Οι ιατρικές μελέτες, για να δουν αν ένα φάρμακο αποδίδει, παίρνουν μια ομάδα στενών, με 100, του δίνουν το κανονικό φάρμακο και μια εβδομάδα και μια ομάδα άλλου 100 που του δίνουν το πλασέμπο. Έτσι. Του δίνουν δηλαδή η ίδια μορφή και δεν ξέρουν αυτοί τι παίρνουν. Αλλά ο γιατρός ξέρει τι παίρνει και μετά βλέπετε αποτελέσματα. Και πολλές φορές και το πλασέμπο έχει ας πούμε, αποτελέσματα ευνοϊκά. Πάει να πει ότι είναι η ιδέα αυτού που έχει αυτό το πράγμα. Κατάλαβες. Έχει ένα αϊπνίες μου. Ναι. Και του δίνει. Σε άλλου δίνει. Σα δώσει ενυπνοτικό. Του δίνει ενυπνοτικό. Το ενυπνοτικό α πούμε πιάνει. Είναι καραμέλα. Στο κανονικό το φάρμακο πιάνει ξέρω, το ενυπνοτικό το 80% των ασθενών. Ναι. Υπάρχει και ένα ποσοστό. 30% που πιάνει και το πλασέμπο και η καραμέλα σου. Εγώ το έκανα. Το είδα με τα μάτια μου. Δηλαδή, ειδικός μου άνθρωπος, ο οποίος έκανε μια δύσκολη εγχείρηση και μου είχε πει να παίρνω κάνα ηρεμιστικούλη, κάνα αυτό εδώ. Και λέω, γιατρέ, τι μπορεί να δώσουμε ώστε να μην επηρεάζει το οργανισμό για την εγχείρηση στην ευαρία. Λέει, ένα μικρό παυσίπονο, λέει, το οποίο είναι άκακο, θα το κόβεις μαζί με γάλα γεμένο, να μην το παίρνει καμπάρι και θα το. Και κοιμότανε. Νόμιζε ότι παίρνει ηρεμιστικό. Το είδα με τα μάτια μου, δηλαδή. Ναι, γίνεται, σου λέω, αυτό υπάρχει. Ραπτός και πάντα που γίνονται μετά συγκρίσεις και στατιστικές, ας πούμε. Τόσο είναι με το δραστικό φάρμακο, τόσο είναι με το πλασέμπο και βλέπεις, ας πούμε, αν υπάρχει διαφορά ουσιαστική που αξίζει τον κόπο να πάρει κανένα το φάρμακο. Αν σου θυμηθεί καμιά 30, ένα 80, σου φεύγουν όλα. Ραπτός και πλασέμπο δουλεύω, και μασέγκο τώρα. Δουλεύω 12 ώρες την ημέρα και πέρασα κατάθλιψη και έχω κρίση πανικού. Ναι. Όταν σου λένε ότι ο γιος σου έχει εγκεφαλική βλάβη, λέει τα παθαίνεις όλα. Α, να απαντήσω στο φίλο. Ό,τι χειρότερο μπορεί να τύχει σε έναν άνθρωπο. Κάτι εμέ. Είναι να πάθουν κάτι τα παιδιά του. Εκεί μπορεί να πάθεις οτιδήποτε. Εντάξει. Αυτό είναι. Εκεί πέρα είναι ένας παράγοντας αστάθμητος, τον οποίο μπορεί να περάσουμε όλοι μας. Εκεί ναι. Του ασπρίσιου του Γεωργίου που βγάλαμε προηγουμένως, όταν έμαθε ότι ο γιος του πάσχει από ανίατη ασθένεια, σε 2 μέρες του γίναν τα μαλλιά άσπρα και φύγαν τα δόντια του. Εκεί respect, δεν κάνουμε. Αλλά τώρα αυτό. Και όχι έχω μικροβιοφοβία, όχι έχω αυτοφοβία. Όχι, εγώ αυτή και αυτό με μίλησε στραβά ο άλλος και αυτό. Άστα τα ρε, κτεμπελχανάδες. Άστα. Και αυτό και έχω θέμα και πάω στο ψυχίατρο. Και, εντάξει. Έχω πολλούς γύρω μου φίλους και συνεργάτες παλιούς και τα λοιπά, συμπαίκτες και τα λοιπά, οι οποίοι δεν δουλεύουν καθόλου και έχουν ψυχολογικά. Ο άλλος μένει με τη μάνα του 20 χρόνια, θα έχω λέει ψυχολογικό. Όχι. Άμα σου κρυθεί καμιά τριαντάρα, του λέω, εκείνη ωραία, θα σου φύγουν και τα ψυχολογικά, θα σου φύγουν και όλα. Γιατί φυσικά και είναι και η τσέπη. Αν το παντελόνι σου είναι άδειο, και εκεί έρχονται τα οικονομικά προβλήματα που δημιουργούν ψυχολογικά θέματα. Τι να μιλήσουμε, ρε κόκκινε, για τα φάρμακα, τα τσίπρα λέξη, να πούμε. Εγώ σου λέω θέματα κοινωνικά. Άμα έχει το σύνδρομο του Σαμψόν ο άντρα και δεν έχει μαλλιά στην τσέπη, φυσικά. Άμα θέλει να βγάλει μια γκόμενα ή να κάνει κάτι στη ζωή του και δεν έχει τη δυνατότητα, φυσικά το πιάνει ψυχολογικά. Δεν κάνουμε κομπή γιατί αυτό δεν εκπομπή. Τι δεν εκπομπή, όχι με τη μεταλλική φωνή μα ήρθε μεσημεριάτικα. Παρακαλώ μου και πήρε το μέταλ. Γιατί τι λουλούδια είναι αυτά που μυρίζει συνέχεια. Πασχαλιές. Πασχαλιές. Από εδώ έξω, ναι. Πού τι αυτές βγαίνουν το Πάσχα. Άγρες. Απέναντι ακριβώς από την είσοδο του,
Μετρόπολης. Ναι. Έχει μια πασαλιά, πήγαινε μέσα ένα κήπο και βγαίνει απ' έξω. Σοβαρά. Ναι, κρέμεται. Εγώ έχω βάλει στο μάτι μια ελιά. Και πάω και ουρώ κάθε φορά από εκεί πέρα γιατί δεν πάω στις τουαλέτες. Η ελιά δεν μας χωβολάει όπως πιστεύει. Ναι. Ναι. Λέγε ρε κόκκινε, γιατί πήρες αυτά τα μούτρα τα θλιμμένα. Κατάθλιψη έχεις να πούμε. Όχι, καμία κατάθλιψη. Τι. Εδώ είναι ωραία πράγματα, ωραία συζήτηση. Δεν μπορούμε να ρωτήσουμε τον γιατρό θέματα. Εσύ μας έμαξες την ονειρία. Τι γίνεται, ο φίλος μου την έτρωση γίνεται. Τα έχει φτιάξει με γκόμενα. Γιατί μην τα έχει φτιάξει. Η γκόμενα είναι 1,90 με αγορέ μαλλί. Εντάξει. Και δεν ξέρουμε τώρα ποιο κάνει τον άντρα, ποιο κάνει τη γυναίκα. Δηλαδή είμαστε μπερδεμένοι. Κατάλαβε τι γίνεται. Υπάρχει ένα θέμα. Αλλά αυτά μα αρέσουν. Εμένα τα πικάντικα μου αρέσουν πολύ. Αυτά τα ανάποδα τα είδε. Είναι πολύ καλό παιδί. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Μας παράτησε γιατί τα έφτιαξε με κόμενα. Και έπεσε στο κεχρί μέσα να πούμε ο κτηνίατρος. Και είναι μια ταρτάνα εκεί 1,90. Και άμα γίνει κανένα καυγά στον δρόμο, κατεβαίνει η ταρτάνα και ο γιατρός κάθεται στο διπλανό κάθισμα και βλέπει. Δύο είδη ανθρώπων κοιμούνται, λέει, με το που θα ξαπλώσουν. Οι ευτυχισμένοι, αυτοί που δεν έχουν πρόβλημα δηλαδή, και οι πολύ κουρασμένοι. Ναι. Ποιο το λέει αυτό? Ένας φίλος. Εμείς που δεν είμαστε απόλυτα ευτυχισμένοι και δεν είμαστε και απόλυτα κουρασμένοι, πώς κοιμόμαστε? Απόλυτα δεν μπορείς με τίποτα. Έλα ρε τελείωνε το. Ποιος είναι απόλυτα ευτυχισμένος? Πού οφείλει το γαλλικό και πού σταματάει. Α. Και πώς σταματάει. Αυτό είναι πρόβλημα. Καταρχήν πολλές φορές το γαλλικό οφείλεται. Το κάνουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπερβολικό βάρος. Γιατί κόκκινο ροχαλίζεις? Πάρα πολύ. Αυτό ήταν ερώτηση ακορατή. Ένας από τους. Το πιο συχνό. Από να το έχεις στο σπίτι σου, να το έχεις στο σπίτι σου το βόδαρο και να χροχαλίζει τώρα. Υπάρχει και τρόπος θεραπείας με κάτι μηχανάκια που βάζουν κτλ. Μηχανάκια? Υπάρχουν θεραπείες δηλαδή. Ναι, υπάρχουν. Έχει κάτι μηχανάκια για την αναπνοή. Πρέπει να θέλει κανένας, πρέπει να δυνατήσει κιόλας. Ναι, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Τώρα δεν μπορώ να σου εξηγήσω γιατί. Πάνω κάτω. Ας πούμε, κλείνουν ορισμένες βαλβίδες της αναπνευστικής οδού όταν είναι κανένας έτσι. Έχει υπερβολικό βάρος και αυτές δεν είναι εύκολο να ανοίξουν παρά μόνο με μια θετική αρνητική πίεση και βάζει αυτό το μηχανάκι. Το μηχάνημα για την αναπνοή δεν είναι, γιατρέ? Αυτό είναι το μηχάνημα που λες, ναι, για την αναπνοή, είναι για άλλες δουλειές. Όταν κανένας δεν έχει εκεί τον αναπνοή και τον βάζει στο μηχάνημα. Το μηχάνημα. Για να όσο να περάσει. Το μηχάνημα που λέτε, δηλαδή, το βρίσκει κάποιο. Αυτό είναι πιο ελαφρύ πράγμα. Το έχει κανένα στο σπίτι του κτλ. Δεν είναι το βρίσκει στα φαρμακεία δηλαδή ή σε κατάσταση που πουλάει ιατρικά προϊόντα. Είναι επικίνδυνο το ροχαλιτό? Το ροχαλιτό, ξέρεις, είναι πολύ ενοχλητικό για αυτό. Δηλαδή, εγώ που κοιμάμαι, όποτε κοιμάμαι και για τη γυναίκα μου, και αν τύχει να κοιμηθώ σε χώρους που είναι άλλοι άνθρωποι, δεν κοιμάται κανείς. Το είναι επικίνδυνο με την έννοια ότι πολλές φορές το ροχαλιτό συνδυάζεται και με άπνοια. Ναι. Δηλαδή, παίρνει κανένας, αναπνοές βαθιά, στον ακούς, τον ακούς και μετά για μισή σταματά. Ναι. Και μετά πάλι ξαναρχίζει. Ναι. Αυτό είναι άσχημο γιατί κουράζεται και ο εγκέφαλος και δεν χορταίνει ύπνο. Δεν έχει όλα τα στάδια του ύπνου. Δεν παίζει όμως και το κλίμα της πόλης μας που έχει πάρα πολύ υγρασία και. Δηλαδή... Δεν νομίζω ότι αυτός είναι λόγος για αυτό το πράγμα. Όχι για το ροχαλιτό. Δηλαδή κάποιος σε ένα ξηρό κλίμα καλό, κοιμάται πολύ καλύτερα. Το καλό το κλίμα είναι σου δίνει και μια ευεξία, κοιμάσαι και λιγότερες ώρες κλπ. Αλλά το ροχαλιτό αυτό με τις άπνες που συνήθως συνοδεύεται είναι ένα πρόβλημα. Πρέπει να το δει κανένας. Από Αμερική. Μπορεί να ρωτήσει τον γιατρό πώς μπορεί να το καταλάβει αν έχει sleep. Άπνοια. Αυτό που σου λέω. Sleep apnea. Αυτό είναι. Η άπνοια του ύπνου. Η άπνοια του ύπνου. Ναι. Δηλαδή. Η άπνοια κατά τη διάρκεια του ύπνου. Μαζί με το ροχαλιτό να είναι αυτή και η άπνοια. Οπότε πρέπει να πάει στο γιατρό, να πάρει το μηχανάκι αυτό το οποίο. Να πάει να τον εξάσει να δει πού οφείλεται αυτή η άπνοια. Είναι η διαφορά των δύο άπνοια. Σε τσιγάρο ή σε κάτι άλλο. Το τσιγάρο δεν είναι, ας πούμε, που να κάνει άπνοια. Αλλά υπάρχουν αυτά μηχανάκια τα οποία θα πάει στο γιατρό, θα τα δώσει και θα είναι. Αυτό το παίρνει για μια ζωή ή το χρησιμοποιεί για ένα διάστημα και το. Εάν οφείλεται και σε άλλου παράγοντε οι οποίοι θεραπευθούν, αν δηλαδή ένα από 120 κιλά γίνει, ξέρω εγώ, 80, έτσι, μπορεί και να το σταματήσει το μηχανάκι. Μπορεί και να το σταματήσει. Δηλαδή παίζει ρόλο και η. Και είναι και άλλες αιτίες ενδεχομένως που μπορεί να. Δηλαδή υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ απλά, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο και τα δίνουν σημασία. Αλλά αυτό που ρώτησε εδώ στην Αμερική, το sleep apnea, είναι, ας πούμε, είναι γνωστή διαταραχή και θα πρέπει να πάει να το δει σε πνευμονολόγο και σε νευρολόγο. Πρώτα σε πνευμονολόγο και μετά σε νευρολόγο. Σε πνευμονολόγοι τα κάνουν αυτά, ναι. Και ο νευρολόγο. Σε βλέπω που λαμβάνει. Τώρα με συγχωρείτε τώρα. Από την ώρα που σε είδα με το που ήρθες, έχεις στο χέρι την πασχαλιά. Ναι, μου αρέσει το μυρωδιά. Την απολαμβάνεις. Ναι. Γενικά μου αρέσουν τα λουλούδια. Το αντίθετο με το. Ξέρεις, έχει πρόβλημα. Αν μυρίσει γύρι λουλουδιών.
Καλά, αυτό που άμα έχει αλλεργία, εντάξει, είναι άλλο. Παθαίνει αλλεργία. Ναι, εντάξει. Θα δώσω το μου λίγο μετά να δει πώ θα αρχίσει από σου. Δεν θα. Όχι, λίγο θα το φέρω λίγο κοντά του. Κάτσε, και αυτό μα πελατρεύει, μα βγάζει την ψυχή όλη τη μέρα. Να μην τη βγάλουμε κι εμεί ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Θέλω να μου πει το εξή. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο με απασχολεί. Από τη μία είναι ανθρώπινα συναισθήματα, από την άλλη όμως τα μελετάτε καθόλου. Δηλαδή, παίρνει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Πού οφείλεται, πόσο λογικό είναι και πώς ερμηνεύεται ότι να χάνει τον ύπνο του οπαδός του Ηρακλή, του Άρη ή των άλλων ομάδων επειδή χαίρεται ο άλλος. Εσείς ιατρικά αφήνουμε τις ομάδες παραπέρα. Δηλαδή, ναι. Να τρελαίνει το άλλο με την επιτυχία του άλλου. Ναι, αυτό είναι μια ανθρώπινη δυναμία. Είναι ανθρώπινη αδυναμία ή είναι κάτι το οποίο. Όχι, είναι μια ανθρώπινη αδυναμία. Δεν είναι παθολογική κατάσταση. Δεν είναι παθολογική κατάσταση. Αυτό δεν συμβαίνει και, ας πούμε, και στη δουλειά σας, εδώ πολλές φορές βλέπεις ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Αν ένας πάει καλύτερα, με καλύτερη ακροματικότητα, τον επηρεάζει τον άλλον λίγο ή πολύ. Άλλο η άμυλα που δημιουργεί ανταγωνισμό και εντάξει. Εδώ τώρα μιλάμε για καταστάσεις. Ναι, και εγώ δεν μιλώ για άμυλα, ας πούμε, έτσι. Είναι παραδείγματος χάρη ο Α εδώ, ο οποίος πηγαίνει καλά, έχει μεγάλη ακροματικότητα, ενώ ο Β που ήταν μαζί του, εγώ, πέφτει η ακροματικότητά του και δεν πάει καλά. Υπάρχει μια. Δυσαρέσκεια του βίντεο προς τον Άφα. Αυτό έτσι λέγεται απλά δυσαρέσκεια, δεν ξεπερνάει κάποια όρια. Άμα ξεπεράσει τα όρια πλέον είναι. Γι' αυτό. Αν πάει γι' αυτό πάνω και τον τρακάρει το αυτοκίνητο, σκοτώσει, τότε πια είναι παθολογική κατάσταση. Επειδή μιλήσαμε για τις άπνιες, πόσο είναι επικίνδυνες για ένα παιδάκι το μικρό, κάτω από 5 χρονών. Είναι επικίνδυνες, μπορεί να πάθουν ένα κοπή, είναι επικίνδυνες. Πρέπει να πάει στο παιδίατρο. Πρέπει να πάει να το δει. Οπωσδήποτε. Σε παιδίατρο και όπως είπατε, πνευμονολόγο. Και νευρολόγο. Άμα είναι τόσο μικρό το παιδί, πάει σε παιδί του και εκείνο τον κατευθύνει που θα πάει. Είναι δυνατόν τώρα αυτά τα πράγματα. Δεν τώρα να έχει άπνοια, αλλά τώρα αυτό. Μπορεί να έχει. Μπορεί να, έχει, είναι, μπορεί να είναι κάποια νευρολογική πάθηση η οποία. Πολλές φορές και ο διαβήτης και τα αυτά κάνουν. Σε βαριές μορφές κάνουν και άπνοιες, κάνουν και. Καλά, για τόσο μικρό παιδί είναι τραγικό τώρα αυτό το πράγμα. Ναι, πρέπει πάνω το δει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητο διαγνωστικό διάλειμμα. Έχουμε τον κύριο Κάζη, ο οποίος είναι καθηγητής ψυχιατρικής και νευρολογίας και μας... Α, με ρωτάνε εδώ για την διπολική διαταραχή. Κρατήστε το λίγο για να μας απαντήσετε μετά. Ναι. Είναι διαταραχή ή είναι κάτι... Είναι μια ψύχωση η διπολική διαταραχή. Ότι υπάρχουν διπολικοί άνθρωποι, είναι διαταραχή. Ναι, ναι, είναι αυτό που όταν λέμε διπολική είναι το δίπολο. Σε μελαγχολία και σε μανία. Παλιά τις λέγαμε συναισθηματικές διαταραχές. Ναι. Τώρα το λένε διπολικό, είναι δύο πόλοι δηλαδή. Είναι η άσημο. Και αυτό είναι η άσημο, ναι. Είναι η άσημο. Μπορεί να κλείσουμε κάτι ευχάριστο την πρώτη ώρα. Ό,τι είναι η άσημο είναι καλό. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνουν τοριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Διάβασα, τηλεφωνήστε στο 18, φυσικά και το διάβασα. Έχουμε λύσει και τα παιδάκια. Ναι, αυτό το πράγμα που κάνει συνεχώς. Μιλάω για το χορηγό. Άντε, εμένα με διακόπτη είναι μια μανία. Ποιο είναι ο χορηγό, να τον ακούσω. Η αδελφή Κωνσταντινίδη. Αφού είναι φίλοι μας, αδελφοί μας. Θα πάμε το κόρτεμα το αυτό, θα μας το πάρουν εκεί, θα μας σε δύο λεπτά. Θες να το πω. Ωραία. Για οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου, αν έχει καλαμάξει και μένα και στον τον κόκκινο, είσαι τσιγκουναρά και δεν παίρνει και θε το παλιό να το δώσει, του παππού σου ξέρω εγώ, κρατά μόνο την άδεια κυκλοφορία στο χέρι και τηλεφωνεί στο 18133 και όλα τα άλλα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Για οριστική διαγραφή του οχήματό σου, γρήγορα αξιόπιστα, μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και στην καλύτερη τιμή τη αγορά, απόσυρση αξιοπιστία στην απόσυρση αδερφή Κωνσταντινίδη και στο axa.gr στα ξένα το axa. Όχι ξέ μισοφέγγαρο, κάπα. axa.gr ή 18133. Είδες πως τους έχω με το καλό γιατί το κόρτεμα θα το θάψω σε λίγο. Έβαλε στο μάτι κάτι με το καλό. Εντάξει, όχι. Λοιπόν, ναι. Να πω ότι συνεχίζετε να στέλνετε, να δηλώνετε συμμετοχή στο metropol.gr καθώς ο μεγαλύτερος διαγωνισμός της χρονιάς είναι σε εξέλιξη. Μετά τον μισθό της χρονιάς έχουμε και τα ψώνια της χρονιάς. Ναι. Καθώς μπαίνετε στο metropol.gr. Συμπληρώνει την ειδική φόρμουλα που βλέπετε τον Κωστή στο βιντεάκι το σχετικό που γύρισε στα όλα μάρκετ. Έλα, μάπα ήταν το βιντεάκι, δεν μ' άρεσε πολύ. Θα μπορούσε λοιπόν, να είναι και καλύτερο.
ναι. όπου δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν ναι. τα ψώνια για έναν ολόκληρο χρόνο. Ναι. Οι κλειώσεις πραγματοποιούνται 9 και 20, 11 και 20, 1 και 20, 3 και 20, 5 και 20, 7 ναι. και 20 και 8 και 20 και τα ονόματα των φίλων μπαίνουν αυτομάτως στην κλήρωση. Ναι. Ένα όνομα ακούτε κάθε και 20. Με το που θα τα ακούσετε το όνομά σας, τηλεφωνείτε στο 2310-390, βγαίνετε στον Άρη και κλειδώνετε τη συμμετοχή σας για να κερδίσετε τα ψώνια για έναν ολόκληρο χρόνο που είναι προσφορά. Από τα σούπερ μάρκετ όλα ακόμα πιο φθηνά, Γιατρού Ογούση 59 Σταυρούπολη, Αλεξάνδρου Σταύρου 20 Χαριλάου, Αναξιμένους 26 Θεοδωρλαίου κάτω Τούμπα, Εθνικής Αριστάσεως 16 Καλαμαριά. Λοιπόν, η τελευταία ερώτηση ήταν για το διπολισμό. Για τη διπολική ψήφο. Λοιπόν, ναι. κοίταξε τώρα. Οι παθήσεις στην ψυχιατρική γενικά είναι σε δύο μεγάλες κατηγορίες χωρίς νόση. Στις νευρώσεις και στις ψυχώσεις. Οι νευρώσεις είναι αυτές οι οποίες έχουν ποσοτικές διαφορές από το φυσιολογικό, δηλαδή σε άγχος περισσότερο, άγχος λιγότερο, άγχος σε υπνία κτλ. Οι ψυχώσεις όμως έχουν ποιοτικές διαταραχές. Τι, ποιοτικές? Ποιοτικές, δηλαδή. Και αυτές είναι αυτή η διπολική ψύχωση, που είναι παλιά την έλεγαν μάλιο καταληπτική ψύχωση, μάλιο καταθλιπτική. Γιατί το αλλάξανε? Το πιο μοντέρνο το κάνανε διπολική, ξέρετε. Το ίδιο είναι. Ναι, το ίδιο είναι, το ίδιο πράγμα. Η διπολική ψύχωση, η συναισθηματική ψύχωση, η μανιοκρατική ψύχωση και η σχιζοφρένεια. Αυτό είναι χειρότερο. Η σχιζοφρένεια είναι χειρότερο, ναι. Σαφώς χειρότερο. Τώρα η διπολική ψύχωση θεραπεύεται, αλλά είναι επικίνδυνη. Έτσι. Γιατί στη φάση της μελαγχολίας μπορεί κανένας να αυτοκτονήσει. Υπάρχει το κίνδυνο. Άρα αυτές που πηδάνε από τον μπαλκόνι έχουν αυτό το πράγμα. Πολλές φορές είναι και δεν το καταλαβαίνουν. Είναι, έχουν αυτό έχει σχέση. Τα βλέπουν δηλαδή όλα μαύρα, δεν έχουν καμιά χαρά στη ζωή τους. Αυτό μπορεί το να σεξ παίζει ρόλο. Αυτό μπορεί να οφείλεται. Όταν κάνει μελαγχολία, ούτε σεξ ούτε τίποτα, δεν κουνιέται τίποτα. Σωστό. Ναι. Αυτό μπορεί να οφείλεται στη διατάραξη των ορμόνων που στι γυναίκε σα κάνει ανώ κάτω. Όχι, μιλά σαν μεταλλικό φωνή, φώναζε λίγο. Δεν είναι ορμονική διαταραχή, είναι ψύχωση τώρα. Ψυχοτική είναι. Προφανώ οφείλουν στι διαταραχέ διαφόρων νευροδιαστών, αλλά δεν είναι αγνώστη η τιολογία αυτή τη στιγμή. Και το κακό είναι ότι. Και αυτό που σου λέει η μελαγχολία, η αυτοκτονία είναι το πολύ βασικό. Όπω επίση πολλέ φορέ αυτοκτονίε συμβαίνουν και στι κατάσταση κατά στι ανθρώπου που έχουν επιληψία. Παθαίνουν μια επιληπτική κρίση, είναι μέσα στη θάλασσα, πνίγονται. Ναι. Ή οδηγούν, τραχαίνουν. Έτσι. Φάζει κόλλη ομάδα. Αυτά πρέπει ναι. να τα προσέχουν. Ναι. Αυτή είναι η επιληψία. Πολλοί, πολλές από, αυτές, από αυτά τα ατυχήματα και τις αυτοκτονίες και τα ατυχήματα οφείλονται σε τέτοιες διαταραχές. Επιληψία. Η επιληψία βέβαια είναι στον Ευρώπη. Καλά, υπάρχουν και περιπτώσεις. Έχει κάποιο όμως για την επιληψία και. Βεβαίως έχει θεραπεία και για το ένα και για το άλλο υπάρχει θεραπεία. Εγώ είχα μιλήσει με μια συνάδελφό σας, εξαιρετική, την ξέρετε και όμως την κυρία Κατσαρού. Είναι ψυχολόγος, είναι. Όχι, είναι νευρολόγος. Νευρολόγος. Καθηγήτρια νευρολογίας. Πολύ καλή. Γιατί την μίλησες? Η ζωή. Κυρία Ζωή Κατσαρού, είναι διευθύντρια εκεί. Τι σε νοιάζει ένα, γιατί έχει ένα πρόβλημα ή μπορεί να τελειώσει. Ναι. Η οποία ασχολείται πάρα πολύ με επιληπτικά παιδιά και μου είπε ότι έχει παντρέψει πάρα πολλά παιδιά που είχαν επιληπτικά προβλήματα και μου λέει ότι. Φώναζε νεκοειδές από. Τα πήγαν και πάρα πολύ καλά. Καταφέραν και προχώρησε στη ζωή. Βέβαια, κοίταξε, η επιληψία έχει θεραπεία. Δηλαδή, οι επιληπτικές κρίσεις ελέγχονται σε ένα ποσοστό 70-75%. Καλό, καλό. Γερό. Καλό, είναι καλό, βέβαια και μορφές βαριές. Ναι. Που εκεί δεν μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα, αλλά στα τρία τέταρτα των περιπτώσεων. Είναι μορφές επιληψίας δηλαδή που υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν πολλές μορφές και τελικά. Αλλά λέμε συνολικά τώρα, έτσι. Ναι. Στο σύνολο, μην πάμε τώρα σε λεπτομέρειες, τώρα μορφές που δεν τις ξέρει ο κόσμος. Συνολικά στα τρία τέταρτα των περιπτώσεων, στα δύο-τρία των περιπτώσεων, τρία τέταρτα αντιμετωπίζονται επιτυχώς με τη θεραπεία. Μάλιστα. Αλλά είναι θεραπεία, ας πούμε, υποκαταστάσεως. Δηλαδή πρέπει να την παίρνει συνέχεια. Δεν είναι να πάρεις θεραπεία όπως έχει μια αμυγδαλίδα, θα παίρνει την θεραπεία. Αν την παίρνει συνέχεια, δεν έχει πρόβλημα. Πρέπει να την παίρνει συνέχεια. Εφόρου ζωής. Λοιπόν, κάλεσε ακροατής. Πόσο επικίνδυνο. Το διαβάσαμε. Τι είπε ο γιατρός? Είπε ότι πρέπει να πάει στον παιδίατρο επιγόντως. Παιδίατρο? Ναι. Ο παιδίατρος μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Ο παιδίατρος θα το κατευθύνει, δηλαδή από πού προέρχεται αυτό το πράγμα, γιατί είναι πολλών. Μπορεί να φτιάχνει. Βέβαια τώρα εδώ, από την εκπομπή το τέτοιο σοβαρό πράγμα δεν μπορεί. Ναι, μεγάλο. Εγώ όταν γεννήθηκε η κόρη μου, επειδή κοιμόταν πολύ ελαφριά, πολύ έτσι, δεν ακούγονταν η αναπνοή της, ξυπνούσα και πήγαινα από πάνω να δω άμα αναπνέει. Λέω, τι γίνεται, ρε γάμο. Πώς καταπολεμάμε τη μικροβιοφοβία. Ω, καλό. Ωραίο. Με το σεξ. Σοβαρό πρόβλημα λες. Θέλεις. Τι είναι η μικροβιοφοβία? Ελέρωσε εδώ μια σκόνη, έχει. Αυτός ο οποίος φοβάται τα μικρόβια, νομίζω ότι συνέχεια ότι τον κυνηγάει τα μικρόβια και θα πάθει κάτι. Και πλένει τη συνέχεια και κάνει και αποστηρώνει τη συνέχεια. Έχει δει ανθρώπους που φοράνε γάντια. Ναι, και... ναι.
Αυτό τι... είναι μια κατάσταση αυτή, είναι μια καταναγκαστική κατάσταση. Σου μπαίνει η ιδέα σου. Ψυχαναγκασμό έτσι. Μπορεί ζει με ένα τέτοιο άνθρωπο για τρέχοντα. Δύσκολο. Κάτσε να μα πήρε για κόκκινο να γλιτώσουμε κανέναν. Είναι δύσκολο πράγμα. Να γλιτώσουμε κανέναν. Και είναι, και είναι και δύσκολο να αντιμετωπίζεται. Παρόλο που δεν είναι ψύχο, είναι νεύρο, είναι δύσκολο να αντιμετωπίζεται. Γιατί αυτό τον άνθρωπο. Ναι. Αυτό ο άνθρωπο δεν πείθει ότι πρέπει να πάει σε γιατρό. Δεν μπορεί να τον πείσει. Ναι. Ότι πρέπει να πάει σε γιατρό. Τώρα του μπαίνει η ιδέα ότι τώρα ας πούμε πα να κοιμηθεί έτσι. Κλείνει τα φώτα, κλειδώνει την πόρτα, την εξώπορτα, ναι. Βάζει το συναγερμό και πάει να κοιμηθεί. Ναι. Μόλι απλώ πρέπει. Άμα τι έκανα τώρα, την κλείδωσε, μπορεί δεν την κλείδωσε. Ναι. Σηκώνει, ξαναβλέπει πάλι. Το συναγερμό τον έβαλε ή δεν τον έβαλε. Ξανασηκώνει πάλι. Ενώ ναι. Το έχει κάνει και ζωή σου. Και αν δεν το κάνει αυτό, αν ναι. Δεν πα να το κάνει, σε πιάνει άγχος, δεν μπορεί ναι. Να ησυχάσει. Ναι. Αλλά μπορεί πάλι να το κάνει και να το ξανακάνει. Για να χρειαστεί να το ξανακάνει πάλι. Το μπασκλά που νομίζω ότι όταν μα παίρνει τηλέφωνο ότι τον καταδιώκουν, αυτό τι είναι. Για να σε ακροατήσει και μιλάει συνωμοτικά να πούμε. Έλα, Κωστή. Κοίταξε να δει. Εγώ κοιτάει πίσω του, μήπως έρχεται κανένας. Αυτό πάλι τι ασθένεια είναι. Αυτό είναι. Τώρα κοίταξε τώρα. Με αυτά παρακινδυνεύω να λέω πράγματα τα οποία μπορεί και να μην υφίζει. Αυτό μοιάζει σαν μια παρανοϊκή ιδέα. Εγώ λέω να ανοίξουμε γραμμές, αν συμφωνεί και ο Γρηγόρης. Έχει την παρανοϊκή να ιδέα. Να μας πει ο κόσμος τα δικά του βιώματα να πούμε. Γιατί δεν έχουμε κάνει τέτοια ποτέ. Κάτι ναι. Τελευταίο. Άνοιξε γραμμές. Πριν από μια εβδομάδα αυτοκτόνησε ένας στάρ της μεξικανικής μουσικής σκηνής. Από το Χασίση δεν ήταν αυτός. Λοιπόν, ο λόγος που αυτοκτόνησε ήταν γιατί είχε κατηγορηθεί στα social media από μια κυρία η οποία το κατέβασε μετά ότι την είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά στα 13 της. Και ο ίδιος επειδή δεν είχε τρόπο άμυνας γιατί δεν υπάρχει καμία νομολογία, νομοθεσία, ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Είπε ότι από το να ζω ναι. με την πίεση ότι πρέπει να αποδείξω ότι προτιμώ να μην ζω για να απαλλάξω και την οικογένειά μου και αυτοκτόνησε. Ναι, ναι. Τώρα και αυτό. Αυτό είναι κόκκινε. 63 χρονών. Ναι, ναι. Δεν είναι υπάρχουν άνθρωποι, αν δεν μπορεί να έχει κάποια ελαφρά μεταβολία. Συναισθηματικά τον. Σε, αλλά υπάρχουν άνθρωποι ναι, οι οποίοι έχουν δεν έχουν αντοχές. Άκου εγώ τι έπαθα. Εμένα εδώ και 10 μέρες, 15 ίσως και παραπάνω, βγαίνει μια ακροάτρια και με βρίζει. Με βρίζει στο ραδιόφωνο, με βρίζει στην τηλεόραση, με αισχρές κουβέντες. Βρήκα το τηλέφωνο της, σήμερα την πήρα προηγουμένως. Ναι, γεια σου λέω, γεια σου. Γιατί λέω με βρίζει, πολύ ευγενικά. Έχεις δει κότα σε κοτέτσι. Εγώ για πλάκα το έκανα. Έχεις τίποτα μαζί μου, σου έχω κάνει κάτι, λέω, προσωπικά έχω κάνει κάτι σε σένα, δεν θυμάμαι λέω, να έχω κάνει κάτι. Όχι λέει, το έκανα για πλάκα. Το κάνεις λέω για πλάκα. Πάρα πολύ ωραία. Θες λέω να σου κάνω κι εγώ τώρα κάνω τρίμηνο πλάκα. Δεν θα θες το πιο. Όχι λέει συγγνώμη. Από πού είσαι από το Κιλκής. Εντάξει λέω συγχωρείσαι γιατί μπορεί να είσαι πόντια και να έχω πει διάφορα πράγματα κτλ. Ναι. Συγχωρείσαι τι λέω. Καλά δεν είπα. Ένας άλλος τι μου κάνει. Με παίρνει τηλέφωνο η κοπέλα που είναι στην Πορφύρη μια ταβέρνα σερβιτόρα. Και που τη ρωτήσω ο κόκκινος πόσα γράδα είναι το τσίπορα με ήξερε. Και τι μου λέει είναι τρεις τύποι και μου λένε ότι το τραπέζι θα το πληρώσει ο Ραπτόπουλος. Λέω σοβαρά. Λέω πάνε ρώτα του. Αλήθεια το λέτε, λέει βεβαίω. Λέω δώσε το τηλέφωνο τον έναν. Λέει έκανα πλάκα λέει στη σερβιτόρα. Λέω έχω ένα γκλόπ στο Κόρντομπα. Άμα έρθω εκεί θα σου σπάσω τα παίδια, θα σου πω που κάνει πλάκα στη σερβιτόρα. Λέω θε να έρθω από εκεί. Όχι, όχι, λέω, όχι, όχι. Σου τραβήξω μια στα πλευρά του. Λέω. Όχι, δεν θα φοβηθεί. Τρία άτομα φοβηθεί κανέναν. Όχι, άμα έχει δίκιο, σε φοβάται και ο γίγαντα. Τρία άτομα. Μόλι μπει μέσα. Όπως και να μπει μέσα και του τράβηξε ένα μπουκέτο τον πρώτο, σου πω εγώ που κάνει πλάκα στην κοπέλα. Ο Μάγκας. Έχει τέτοιους. Δηλαδή. Να ρωτήσω και ο κόσμος ότι θέλει το γιατρό. Ναι, να ρωτήσω ότι θέλει ο κόσμος τον γιατρό γιατί είσαι υποτονικός και μας έβαλε σε μια κουβέντα με την. Πώς το πες αυτό εδώ με τον ύπνο. Βοήθαμε λίγο. Sleep apnea. Sleep apnea. Ναι. Κάνεις άπνοια και έχοντας sleep. Έχει. Τι sleep apnea λέει. Έχει ο ίδιος. Sleep apnea. Sleep είναι ο ύπνος. Ναι. Η άπνοια είναι. Πώς... Όχι ρε που κάνεις σεξ με τον πεθαμένο, πώς λέγεται αυτό. Σε ξυπνία. Σε ξυπνία, sleep apnea, κάνεις άπνοια και έχεις sleep. Πάμε στον κόσμο, με μπερδεύεις ρε, δηλαδή με αποσυντονίζεις να πούμε. Δεν σε μπερδεύω, είσαι μπερδεμένος. Εγώ είμαι μπερδεμένος. Εντάξει, πάμε στον κόσμο τότε. Ναι. Έλα φίλε ναι. Έπεσε ο φίλος. Πάρ' το γρήγορα κόκκινε, δώσε όθηση, ανέβασε το αεροθούμενο στα 18.000 πόδια. Έλα φίλε ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Γιατρέ μου, μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση. Τι, βέβαια. Πείτε μου ό,τι θέλετε. Α, το γιατρό θες. Το ακούω. Το γιατρό θέλω. Ναι, ακούω. Λοιπόν, γιατρέ, στον κύριο εκεί, συνομιλητή σας, τον κύριο Ραπτόπουλο, τι χάπια μπορούμε να του δώσουμε.
Θα σας απασχολεί το πρόβλημα, ε? Ναι, γιατί με αυτά που λέει έχω κάποιο πρόβλημα. Να μας πει τι τον ενοχλεί τον άνθρωπο. Να δω μήπως... Ρε Κωστή, δεν με ενοχλείς. Αλλά λες μπλα 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 και στην ουσία τίποτα δεν κάνεις. Όλο τον κόσμο το δέρνεις, παίρνεις τηλέφωνο, κάνεις, ράνεις, λες χίλια δυο... Άρα θέλω χάπι μόλις... λες, θέλω χάπι. Μόλις, ναι, μάλλον θέλεις να ηρεμήσεις λίγο ρε φίλε. Να ηρεμήσω. Θα ηρεμήσω ρε φίλε. Σε 20 χρόνια, 15, 12 θα ηρεμήσω συνέχεια. Όχι ρε φίλε, δεν εννοώ. Α, δεν θες να πεθάνω, δεν θες να... Α, δεν με θες πεθαμένο, με θες ζωντανό να μ' ακούς θέλεις. Ναι, ναι, είσαι... Αλλά ένα χαπάκι το θέλω λες, εντάξει. Αλλά λίγο έτσι να ηρεμείς, να είσαι πιο ήπιος. Ναι. Πάνω σε αυτό το πρόβλημα λύνεται αμέσως. Και κάποιο άλλο. Κάτσε να μας πει ο γιατρός το πρόβλημα. Ένα κατάκι έτσι, ο Χιλιππίδης γιατί κάνει βραδινές εκπομπές. Τι εκπομπές θα πρέπει να κάνει. Τι εκπομπές θα κάνει. Εσείς τι θα προτείνατε να κάνει. Βραδινές δηλαδή, μετά τις 2 μέχρι το πρωί. Ναι, εσείς τι θα προτείνατε να κάνει, μπορεί να του αρέσει. Ναι, κάποια άλλη ώρα, μεσημέρι, το απόγευμα. Ναι, ναι, να το κάνει πρωί. Είναι πρόταση του φίλου. Να είστε καλά. Πώς λύνετε το πρόβλημα γιατί. Να μην σε ακούει να ησυχάσει. Να μην με ακούει. Όχι, ακούω, ακούω. Να μην το θέλει να ακούει. Άμα σε πειράζει, δεν άμα θέλει να ακούσει, τότε κάποιο δεν θέλω. Εσύ θα στα κάνει. Καλό μεσημέρι, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Πέρα. Οχ, να το. Αυτό γιατρέα έχει δίπλωμα. Να έχει υπόψη σου. Δίπλωμα, θα έχω όπω ψυχολογική συνδρομή. Και το αντιμετωπίζω με αγωγή. Εντάξει. Και παίρνω και φάρμακα και ένεση κάνω. Γιατρέ. Λέγε. Είναι μακροχρόνιο το πρόβλημα, το έχω εδώ και 30 χρόνια, είμαι 50 χρονών. Το έχω πάθει από τα 18, 19, 20 γύρω. Δεν έχω τώρα κανένα πρόβλημα. Και όλα πάνε καλά. Κάνει εκπομπή μαζί μου γι' αυτό. Α, παίρνεις τα φάρμακα, εντάξει. Με Αλέξανδρο θέλω να με γνωρίζω. Βέβαια. Άμα είσαι μαζί με τον Ραυτόπουλο, τότε κάνεις και ψυχοθεραπεία. Κάνει ψυχοθεραπεία και... Θέλω να πω και ένα τελευταίο. Πάω δομές ναρκωτικά, έτσι μάθαμε από παιδιά. Άντε, γεια. Στη Λάρισα θα πάμε, στη Λάρισα. Στη Λάρισα θα πάμε. Με κασκόλ θα πάμε, σε πάρουμε το κόρτεμα να πάμε. Τον κόρτεμα άμα πάμε, να μας πετάνε πατάς ξηραφάκια μας. Μη, φύγε, να πάρεις και το ένα το χάπι το μεσημέρι. Δεν μου λες, Δεκοστή, οι Ηρακλειδείς τι σύνδρομο έχουν αυτοί. Το σύνδρομο του κομμουνιστή. Μόνοι μας μπορούμε να κάνουμε τα πάντα και δεν κάνουν τίποτα. Ή έχουν, μήπως έχουν ιδέες μεγαλείου. Ιδέες μεγαλείου. Ιδέες μεγαλείου έχετε εσείς. Από πού προέκυψε αυτό. Εμείς, εμάς είναι δικαιολογημένα. Σου πάμε να πάρουν προτάσεις, αν και αν δεν κάνεις και μια ιδέα μεγαλείου. Αυτοί που είναι στη δεύτερη κατηγορία και κάνουν τους καμπόσους. Από πού το έβγαλε. Από πού προέρχεται αυτό, κάτσε. Από πού το έβγαλε σου πέρα. Δεν λες. Εσένα τώρα σαν είσαι ρεκλειδέσεις, έτσι, έτσι λέω ότι είναι. Ναι, είναι. Το όνειρό σου ποιο είναι, ο προορισμός πώς είναι, δεν είναι να ανεβείς κατηγορία. Να ξεφύγεις από εκεί που είσαι, γιατί άμα μείνεις ακόμη 2-3 χρόνια. Λογικό είναι. Θα καθί... Λογικό. Γι' αυτό το πράγμα τι κάνεις. Κάνει εκπομπές για τον ΠΑΟ. Τι κάνεις. Βρίσκεις το. Εσείς τώρα, δεν του λέω ειδικά για σένα τώρα, και μιλώ σοβαρά, ας πούμε γενικά. Ναι. Έχεις μια τάση. Και βέβαια, και ίσως κάνω και λάθος τώρα, γιατί ας πούμε αυτό το πράγμα, αυτή η εντύπωση δίνεται από μερικούς που βγαίνουν στα ραδιόφωνα. Γιατί οι υπόλοιποι Ηρακλειδείς είναι και οι λογικοί άνθρωποι. Δεν είναι σαν εσείς θα πρέπει να καταβάλετε κάθε προσπάθεια, αν ήμουν εγώ δεν τι θα έκανα, έτσι. Θέλω να βγω, να ανεβώ κατηγορία. Ποιος είναι αυτή τη στιγμή ο ισχυρός εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ. Θέλω να το έχω καλά με τον ΠΑΟΚ. Να μου δίνει παίκτες, να γιατί μπορώ. Να τα έχει καλά με τον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν τον βοηθήσει να βγει. Απλούστατα. Αν είχατε τρίτο. Δεν μπορεί μοναχώς του. Το αποδεικνύει. Το δεν μπορεί. Από τον ένα στον άλλο πέφτεται και τίποτα δεν κάνει. Να του δώσω, με συγχωρείς, αυτό θα γίνει βάση ας πούμε αμοιβαίας ωφέλειας. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα δώσει 3-4 παίκτες στον Ηρακλή για να ανεβεί και να ενισχυθεί και αυτοί οι παίκτες άμα γίνουν θα τους πάρουν να πάλι πίσω. Ο Ηρακλής ποτέ δεν ήταν στο άρμα κανενός. Τι δεν πει άρμα. Αυτό δεν είναι άρμα. Αυτό είναι καλώς εννοούμενη πολιτική της διοίκησης. Πώς θα βγεις άμα λεφτά δεν έχεις. Φιλάθλους δεν έχεις. Ο ΠΑΟΚ στο άρμα του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν. Μεγάλη ομάδα δεν είναι. Αυτό πιστεύετε ότι δεν είναι. Τι πιστεύω, έτσι, αυτό δεν είναι. Ότι δεν έχει κόσμο, δεν έχει λεφτά, δεν έχει. Ο κόσμο και ο κόσμο που έχει πάει περιορίζεται. Τι νομίζετε. Τι εννοείται περιορίζεται. Ελαττώνεται. Πεθαίνουν αυτοί οι οποίοι είναι μεγάλοι και οι μικροί δεν γίνονται πια. Γίνονται λιγότεροι από ό,τι γινόταν παλιά. Ακριβώς. Αυτό που πάει. Έχει τεράστια διαφορά το ένα από το άλλο. Τι τεράστια. Φύνει το πράγμα. Ρε ακριβώς. Γιατί πρέπει να ζητήσει βοήθεια για να μην κάνει μόνο αυτά που πρέπει. Πώς, μα δεν μπορεί να τα κάνει μόνο, αποδεικνύεται δεν μπορεί. Μπορεί, μια χαρά. Πώς θα μπορέσει. Μπορεί. Με τόσα χρόνια μπορεί. Μπορεί. Αυτήν, πώς το λέγανε εκείνο τον άλλο που ήταν από τον Καναδά, πώς το λέγανε. Παπαθανασάκη. Αυτός ο Παπαθανασάκης. Δεν ξέρω ποιον. Τώρα αυτός εδώ πάλι δεν έχει να πληρώσει
σε αυτό το μέχρι που σάτε 10.000. Λέει ότι δεν έχει να πληρώσει. Άλλο δεν έχει και άλλο λέει. Έχει διαφορά. Ουσία ποια είναι. Εγώ το αποτέλεσμα που βλέπω. Η ουσία είναι ότι δεν μπορείτε να θέσετε. Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό πρέπει να γίνει δικό μου πρόβλημα. Το ότι βλέπεις αυτό ένα χώριο του κάτι μάγουλα που γενικά, να κοιτάξετε, να βρείτε κάποιο τρόπο. Ναι. Ο Ατρόμητος αυτή τη στιγμή. Ο Ατρόμητος έχει λίγο. Μη συγχωρείτε. Έχει λίγο του φλάτου. Θα σε ρωτήσω κάτι εγώ. Εφόσον λες ότι ο Ηρακλήδας που βγαίνει στο ραδιόφωνο είναι ψυχωτικός και έχει. Δεν είπα εγώ ψυχωτικός. Εγώ το λέω. Ότι έχει πρόβλημα με τον Πάο και τον. Ο Πάο για ποιο λόγο προσπαθεί πάντα τον Ηρακλή να τον βάλει τροποδιές και να τον δημιουργεί προβλήματα. Πότε, γιατί να το βάλει την κοπνίτσα του δημιουργεί προβλήματα. 1980 υπόθεση Δωροδοκίας που για παίκτη ο οποίος δεν μπορούσε να παίξει. Να μην το πιάνατε, ρε κόκκινε. Να μην το πιάνατε. 2010 ψηφοφορία υπέρ της Τρίπολης εναντίον του Ηρακλή. Αυτά. Ρωτάω κάτι. Να σου απαντήσω. Είναι γεγονότα. Να σου απαντήσω. Είναι γεγονότα. Γεγονότα. Εγώ σου λέω ότι είναι γεγονότα. Και παρόλο που δεν τα ξαναπαρακολουθήσα, αλλά σου λέω ότι είναι γεγονότα. Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτά τα πράγματα αλλάζουν από καιρό σε καιρό. Μα θα ζητήσω βοήθεια από τους ανθρώπους και τις ζητήσεις. Είναι δυνατόν αυτό που θέλει τον αφανισμό μου να το πει. Επειδή ήθελε κάποιο τον αφανισμό σου κάποτε. Δει, το 1980 ήταν ένα. Ναι. Το 2010 ήταν άλλο. Ναι, από το 80 μέχρι το 10 πέρασαν 30 χρόνια. Μα όχι, κάθε. 30 χρόνια πέρασαν από τότε. Μα άρωτη, άμα κάνετε ένα γκάλο, θα δείτε ότι θέλω τον αφανισμό του Ηρακλή. Ποιο θα θέλει, εγώ θέλω τον αφανισμό του Ηρακλή, για ποιο λόγο. Όχι. Μα, ποιοι άλλοι, γιατί να θέλουν τον αφανισμό του Ηρακλή. Για ποιο λόγο. Τους ευχαριστώ. Έχετε κόμπλεξ. Κανένας δεν τον αφανισμό. Και την άλλη φορά. Εγώ μιλάω με στοιχεία. Λοιπόν, και την άλλη φορά τώρα. Εγώ μιλάω με στοιχεία. Βρέθηκαν τώρα κατά καιρούς ορισμένες διοικήσεις που μπορεί να είχαν εχθρότα κτλ. Το θέμα είναι. Διαχρονικά τι γίνεται και τι γίνεται στην ουσία. Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή είναι δεύτερη κατηγορία. Πόσα χρόνια είναι στη δεύτερη κατηγορία. Πέρσι έπεσε. Δύο χρόνια. Πέρσι, δύο χρόνια και πάλι. Και δεν έπεσε αγωνιστικά. Σύμφωνοι. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να αλλάξει λίγο την πολιτική σας. Να αλλάξει την πολιτική τι, να ζητήσει βοήθεια από αυτόν. Ναι, να ζητήσει βοήθεια, ναι. Από αυτόν που ψήφισε να πέσει ο Ηρακλής. Πιότι μου, πριν από 10 χρόνια τώρα. Τώρα. Και πριν από 10 χρόνια. Ψήφισε ο ΠΑΟΚ να μείνει ο Παναθηναϊκός. Τώρα κάτσε πάλι. Αυτό το μη συζήτηση που γίνεται. Δεν είναι συζήτηση. Αυτή τη στιγμή είναι εγώ τη συνάντηση. Αυτή τη στιγμή. Κανένα δεν θέλει το κακό σας. Λοιπόν, κάτι σε φαντασία σας είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάτε να τα έχετε καλά. Αν με κόψει τα χέρια και τα πόδια τα και μετά έχεις την απέτηση να ρωτήσω και έλεος από ποιος σε κόψει εγώ τα χέρια και τα πόδια. Ποιος σε κόψει. Όταν επειδή, βρέθηκε ένας, επειδή βρέθηκε ένας παράγοντας πριν από 30 χρόνια. Ένας. Πόσοι είναι δηλαδή. Ένας άλλος ένας κάνει δύο. Ένας και το 10. Ναι, και τι έγινε. Και αυτοί πάνε. Πεθάναν τώρα, φύγανε. Δεν πεθάναν. Να που δεν πεθάνανε. Να που υποβόσαν. Ο Κωστής λέει ότι ο ΠΑΟΚ δεν θέλει ο Ηρακλής να ανέβει με τίποτα. Τι θέλει, ποιο δεν θέλει να ανέβει. Ωραία, ποιος γιατί είναι μισό πρέπει να θέλει να ανέβει. Ψέματα λέω. Κοίταξε, βρίζατε τότε. Κωστή, βγάλατε εκείνο το αυτό του στον Σαββίδι, εκείνο το πλακάτ τότε. Και δυσαρεσίσε τον άνθρωπο που υπάρχει τι εννοώ και σα βοήθησε και το Λάμπρου σα πήρε και 300.000 και σε βέβαια. Ο Λάμπρου πόσο κοστίζει. Άσε τι πόσο κοστίζει. Το τότε τόσο πόσο κοστίζει. Τότε πόσο κόστιζε. Τότε κόστιζε 30 χιλιάρικα. 300. Και, ναι, 30 στίγες 300 σε έδωσε. 30 στίγες. Πόσο στίγες. Εγώ στο λέω. Τι ήταν ο Λάμπρου όταν τον πήρε ο Πάο. Τίποτα δεν ήταν. Αυτό που λες δεν υπάρχει. Λοιπόν. Όταν έχεις πάρει το Λέοβατς με 1.600 και μιλούσε με το Λάμπρου, μου έκανες και χάρη. Ναι, μετά από 5 χρόνια έγινε ο Λάμπρου. Έγινε μετά από 5 χρόνια. Όχι μόνο τον πήρε τότε. Όταν τον πήρε τότε. Στο Μακεδονία πολλά και ζητούσε λεφτά. Τον βάζατε και τον βγάζατε. Τον βάζατε και τον βγάζατε, αναπληρωματικό τον είχατε. Βασικό ήταν. Στην κατηγορία. Καθόλου δεν ήταν βασικό. Παρακολουθώ πάρα πολύ καλά και ξέρω. Λοιπόν, αλλά ούτε αυτό έχει σημασία. Ήταν λοιπόν, βασικότατος και αναντικατάστατος. Θα είχατε μια και χρηματοδότηση από τον ΠΑΟΚ και θα σας έπαιρνε παίκτες και θα σας έδινε παίκτες. Πρέπει να κανένας να κάνει κορδιάτες υποχωρήσεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν το θέλει ο Ηρακλής. Τι θα πει δεν το θέλει. Δεν το θέλει. Δεν το θέλεις εσύ. Ο Ηρακλής δεν το θέλει. Άμα εσύ κάνει πέντε με συγχωρείς, δεν ξέρω εσύ τι κάνεις, αλλά αυτοί οι πέντε που βγαίνουν 40 χρόνια και κάνουν τους σπουδαίους και ότι εμείς είχαμε πριν από 40 χρόνια είχαμε γυρίσει στο Τατζόγλιο, τώρα τι γίνεται. Μιλάμε σοβαρά τώρα ή όχι. Απόλυτα σοβαρά μιλάω, όπως βλέπεις και απόλυτα σοβαρά μιλάω. Λοιπόν, εγώ λέω ότι ο Ηρακλής δεν θέλει βοήθεια από το ΠΑΟΚ και είναι δικαίωμά του να μην θέλει. Δεν κακό. Ναι, αλλά εσύ δεν έχει προσβάσει τον Ηρακλή αυτή τη στιγμή, έχει προσβάσει τον εαυτό σου, όπως και τον εαυτό μου. Εννοείται. Και λοιπόν. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Ηρακλείδες. Επειδή καθημερινά μιλάω με κόσμο, ναι. Ξέρω ότι οι Ηρακλείδες δεν θέλουν καμία σχέση με τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι κακό. Και με ποιον θέλουν σχέση δηλαδή. Με κανέναν. Ναι. Εκεί θα είναι. Θα είναι εκεί που είναι. Δικαίωμά σας να έχετε την άποψή σας. Έτσι είναι, έτσι, αυτές είναι αποτυχημένες διοικήσεις. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να έχει την άποψή του. Βεβαίως έχει την άποψη. Είναι κακό να μην.
άρεσε το πολύ, πολύ μπορεί να πει ότι μπορεί να είμαι και στο. Να μην θέλω βοήθεια. Να φτάσω στο αεραστεχνικό τη πόλη που δεν με νοιάζει. Μένα είμαι και τρίτη κατηγορία, δεν με νοιάζει, αυτή είναι έμοιρα κλίση. Μα δεν με αφήνουνε. Λοιπόν, ο κύριος Πολίτης Νίκος έχει 30 λεπτά να επικοινωνήσει με το 2310 και τα 390 προκειμένου να κλειδώσει η συμμετοχή του για τα ψώνια τη χρονιά. Πολίτης Νίκος. Η ώρα είναι 3:30, πάμε σε βαρύ το διάλειμμα και επανερχόμαστε στο μέλλον. Έχει μια γραμμή εδώ γιατί με τον Ηρακλή μα πρίξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Ο κύριος Πολίτης Νίκος έχει άλλα 24 λεπτά να επικοινωνήσει με το 2310 και τα 390. Αν είστε φίλος του, επικοινωνήστε μαζί του να βγει στον αέρα για να κερδίσει την να κλειδώσει συμμετοχή του για, το, για τα ψώνια της χρονιάς. Λοιπόν, Πολίτης Νίκος. Είπαμε, το είπαμε. Καλησπέρα γιατρέ. Έχω δύο φίλους, ένα Γιαννό και έναν Ερακλητέα. Πιστεύω πως ό,τι παθαίνουν οι ομάδες τους φταίει και τους κυνηγάει ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει θεραπεία. Η θεραπεία είναι στο φαντασίου. Βλέπει ότι και ο Άρης συμμάχησε με τον Αστόν, με τον Ολυμπιακό. Βλέπει τον Σαριφάντα και τα λοιπά. Ε. Ναι. Εγώ δεν σου λέω ότι όταν υπάρχει μια συναλλαγή μεταξύ ενός ισχυρού και ενός πιο αδύνατου, ότι θα βγει το ωφελημένος πάντα πιο αδύνατος, αλλά κάτι θα πάρει αυτός. Ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει τα 10, θα πάρει και ο Άρης τα 7, τα 6. Άμα δεν είχε τον Ολυμπιακό, δεν θα έπαιρνε τίποτα. Επομένως, κάνεις υπομονή, παίρνεις αυτό το οποίο θέλεις και όταν φτιαχτείς πια. Αν εξαρτικοποιείς περισσότερο. Κατάλαβες, κόκκινη θέλω να σου πω. Κατάλαβα. Ανεβαίνεις στην πρώτη κατηγορία και μετά κάνεις το μάγκα και το κουμάντο. Ναι. Όσο είσαι εκεί κάτω, θα περιμένεις μια ζωή. Μόνοι μας, ρε, μόνοι μας. Εντάξει, δικαίωμά τους. Αλλά μην εκλέβονται μετά ο κόκκινος. Άλλα θέματα. Πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ. Παρακαλούμε, ναι. Με ακούτε, α, εγώ είμαι. Ναι, ακούμε, ακούμε κυρία, ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Καλώς την. Εκτός από το Ραπτόπουλο, τον οποίο τον έχω άχτη. Καλά, δεν θα σε δω. Έχεις να πας το κύριο της χρονιάς εσύ. Άστε να σας την κουρκουκούρε. Λοιπόν, ναι, λέγε. Έχω να κάνω μία ερώτηση στον γιατρό. Έχεις προβλήματα? Εγώ όχι. Τότε τι ρώτησα? Και άσε με να μιλήσω. Ναι. Έτσι. Ναι. Άντε, σε παρακαλώ. Ναι. Μια τρέλα την έχεις βέβαια, ναι. Τώρα να σε βρίσω. Άμα με βρεις θα σε κλείσει ο γολίτης. Άμα θες βρίσεις. Κάσε με να μιλήσω. Έχεις ένα θέμα, ναι. Για στο. Τι ωραία που τη θέλει. Αχ, χάρηκα πάρα πολύ. Πάμε επόμενη γραμμή. Αχ, το ευχαριστήθηκε. Γιατρέ, είδες τι ψυχοφτώ την έκανα. Αυτή ποια είναι αυτή. Καλησπέρα. Είναι τρελή είναι που παίρνει τηλέφωνο. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Μπορεί να συστέρεις από πελάτησα. Θα πάρει σε άλλη εκπομπή, θα συστήνω το τηλέφωνο εγώ. Έλα, φίλε, ναι. Εγώ είμαι. Εσείς, κύριε, μάλιστα εσείς. Ραπτόπουλε, για πες μου λίγο κάτι. Ποιανού ιδέα ήταν σήμερα να έρθει ο κύριος στην εκπομπή? Δική μου. Ωραία. Μπράβο, Ραπτόπουλε. Να ξέρεις ότι είσαι πολύ ντεφορμέ. Καληνύχτα η εκπομπή σήμερα, να ξέρεις. Βάλε να την ακούσεις μετά. Καλά, καλά, καλά. Που με κάνεις και τον έξυπνο. Ναι, ναι, εσύ είσαι πιο έξυπνος. Καληνύχτα η εκπομπή. Ναι, είσαι πιο έξυπνος από μένα, ναι. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Το 80% είμαστε τρελοί, το γιατρό δεν θα φέρω εγώ. Λέγε, φίλε. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον, άντρας είσαι ή γυναίκα? Κυρία. Έλα ρε Κωνστάσια, με γυναίκα είμαι, σε είπα. Γυναίκα είσαι σαν την κυρία Μπέλου μιλάς, δεν σε κατάλαβα. Τι να σε κάνω, αν την πέρα. Μην καπνίζεις, τι. Λέγε. Δεν καπνίζω ρε. Και πώς έγινε η φωνή? Η φωνή μου έτσι μιλάω, δεν ξέρω γιατί. Είσαι λοιπόν, μεγάλη σε ηλικία, πόσο είσαι? Όχι ρε, είμαι 60. Α, μικρούλα, μικρούλα. Ναι, για πες. Αχ ρε, τι να σε πω τώρα. Λοιπόν, είμαι στο τηλέφωνο, περιμένω από τις 3 και 4, το άκουγα τον κόκκινο. Ναι. Θέλω να κάνω μια ερώτηση του γιατρού. Ναι, βέβαια, τι. Θα σου πω, έπεσε και πάνω στην περίπτωση που μιλούσε πολύ ο κόκκινος. Ναι. Έχω πολύ... Γιατρέ, καλησπέρα. Να το, καλησπέρα. Θα τα βρείτε με τον γιατρό. Ναι. Κύριε Κάζη, έχω επισετικότητα. Δηλαδή τώρα, να σου πω και το λόγο. Τσακώνεσαι εύκολα δηλαδή. Ακούω, ναι. Ακούω τον κόκκινο να μιλάει. Είμαι στο τηλέφωνο από τις 3 και 4 μέχρι τις παρά 20 που είναι. Λοιπόν, εγώ τώρα πήρα μισό λεξό Δανίλ. Λοιπόν, προχθές να πω κάτι στον κύριο Κάζη Κώστα. Από παρακαλώ. Πότε τα παίρνεις τα λεξό Δανίλ? Από την Εμινόπολη και μετά. Κωστή. Πέστε να μάζουμε τι. Έχω και έχω πάθει και καρδιακό επεισόδιο. Μην με νευριάζεις. Καλά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Κάζη. Ναι, ναι. Έχω επισετικότητα. Λοιπόν, προχθές καθόμουν στο παγκάκι, να σου δώσω κάτι να καταλάβεις. Δηλαδή, καθόμουν στο παγκάκι και μιλούσαμε με... Είμαι ΠΑΟΚΣΟΥ. Με κάποιον, ας πούμε, άσχετα για τον ΠΑΟΚ. Περνάει μία γνωστή από τη γειτονιά και
άρχισε να βρίζει το σαβίδι, τον μπαφ κτλ. Κρατούσε ένα μπουκάλι νερό, σηκώνουμε την πλακώνουμε το μπουκάλι και σηκώθηκε και έφυγε. Δηλαδή, όντως έχω επίθεση. Δηλαδή, αν δεν πάθαινε σε έβραγμα, τι αν την έκανε. Θα την έδινε σαν σαλάμι και θα την πετούσε στο θερμαϊκό κόλπο. Όπως κάνεις εσύ, λοιπόν. Τι είναι αυτό. Πραγματικά έχω επιθετικότητα τώρα. Πόσα χρόνια έχεις να κάνεις σεξ. Κώστα. Σε ρωτάω τι Κώστα. Ακούς τώρα τι σε μιλάω. Ρώτα τη ρε γιατρέ πόσα χρόνια έχεις. Πάρε λίγο λεξοτανίδη. Ξέρει πολύ καλά από σένα ότι αυτό δεν παίζει ρόλο. Λεξοτανίδη. Πώς δεν παίζει ρόλο κύριε. Πόσο παίρνεις τον τηλεόραμο παίρνεις. Άμα κάνεις σεξ θα σου φύγουν όλο. Σταμάτα. Αλλά σε αυτή την ηλικία που είσαι τώρα με την εκκλησία θα έχεις παραδώσει. Πάρε λεξοτανίδη σου είπε. Με τον κύριο Κάζη ή με σένα, με ποιον θα μιλήσω. Πόσο λεξοτανίδη παίρνετε, των τριών. Των τριών. Ένα ή μισό. Πάρ' το τεσσάρο. Και ένα παίρνω και ένα. Τώρα με τον Γρηγόρη που νευρίασα μπορεί να πάει. Πήρα μισό να πάρω άλλο ένα. Πάρω άλλο ένα, σίγουρα. Κοίτα, με τον Γρηγόρη, με έκανε δοκίμασε, Γρηγόρη, δηλαδή δοκίμασε, και τρέμα στο ενέβρα μου. Δοκίμασε καμιά εικοσαριά μέρες να παίρνεις μισό πρωί, μισό μεσημέρι, μισό βράδυ, να δεις πώς θα είσαι. Πουλάκι δεν θα τα ξαναλέμε. Ναι. Ναι. Κλείσε, επόμενη γραμμή. Να μιλήσει ξανά για τον ΠΑΟΚ, δηλαδή αυτή που έδιρα ήταν Αριανού. Τώρα έδιρα και έναν άλλον παππού μέσα σε ένα φαρμακείο. Ο άντρας σου ζει, ο άντρας σου ζει. Βρε, Κωστή, μιλάμε τόσα χρόνια μαζί, σκάσε. Καλά, καλά. Αφού τα ίδια σου κάνεις συνέχεια. Συνέχισε έτσι και μια κουσέ. Το έχεις παραχέσει. Μη, σας παρακαλώ. Γιατί τι έκανε. Πώς εκφράζεστε, σας παρακαλώ. Όχι, όχι, κυρία μου. Με ποιο τρόπο θες να μιλήσεις. Κυρία μου, σας παρακαλώ. Όχι, όχι. Πάμε, επόμενη γραμμή. Εκνευρίστηκε η κυρία. Εντάξει, τέλειος. Ένα μισό, τρία μισά να μπαίνει. Πάλι μην τις εκνευρίσεις όμως, δεν παθάκι. Εγώ εκνεύρισα κόσμο. Όχι. Αυτό τι να εκνευρίσει. Αυτό σαν πεθαμένο. Τι να εκνευρίσει αυτό. Έλα, ρε φίλε, ναι, μάλιστα. Έλα, FM ΠΑΟΚ, κύριε! FM ΠΑΟΚ εδώ! Αυτός είναι από το... Δεν μου λες, γιατρέ! Να στείλω κανένα γιατρό να σε εξετάσει! Έλα, εσύ καλύτερα! Χαλασμένα χάπια παίρνεις! Η πιο θεϊκή ατάκα που έχει πει. Η Ηρακλειδέας είναι, γι' αυτό σε ξέρω. Ξέρεις ότι παίρνεις χαλασμένα χάπια! Το ξέρω. Άντε, μπράβο! Δεν μου λες ρε γιατρέ, πες ότι εγώ ήμουν στη θέση σου και εσύ στη δική μου. Θα έκανες αυτό που λες. Βεβαίως. Τι. Βεβαίως. Γι' αυτό σου λέω ότι είσαι κολοτούμπα. Το συμφέρον μου αυτό είναι. Ναι. Γι' αυτό σου λέω ότι είσαι κολοτούμπα. Δεν συμφωνείς. Πότε αναστήθηκες ρε Αντωνιάδη. Εσύ ήσουν 30 χρόνια τσατσά του Ολυμπιακού. Και λες εμένα. Εσύ ήσουν 30 χρόνια τσατσά του Ολυμπιακού. Εντάξει, εγώ ο Ηρακλής δεν έχει μια σχέση με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, και τι λες τώρα εσύ, πας να με κουνάς στο δάχτυλο εμένα. Μας έχεις πάει στα νεύρα από το μεσημέρι μια ώρα τώρα. Εσύ. Πλάκα δεν μας κάνεις, δε γιατέ. Μην έρθω εσύ... και σου δώσω κανένα χάπι. Εσύ πάλι άμα θες, μείνει και στη δεύτερη κατηγορία να φύγεις ευχαριστημένο. Δεύτερη να μείνω και σένα δεν θα σε δώσω ούτε τη γρήπη μου. Μπράβο. Μπράβο. Εάν το θέσεις το θέμα έτσι, εντάξει, πάω πάσο. Λοιπόν, πώς θα γίνει. Εσύ κοίταξε, εσύ ξέρεις τι κάνεις τώρα. Είμαστε ο Άρης, ο Ηρακλής και ο ΠΑΟΚ. Ναι. Πάμε στο φούρνο και παίρνουμε εμείς από ένα ψωμί και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής. Εσύ ξέρεις τι κάνεις. Παίρνεις στο φούρνο ολόκληρο. Εσένα τι δεν σε πείραζε άμα το πάρω το φούρνο. Κατάλαβες. Χρόνια. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, γήπεδα σε κάνανε, τώρα θα διώξεις και την εκκλησία, θα διώξεις και το... Τι είσαι εσύ, μωρέ! Κοίταξε να δεις, άκουσα να σου πω. Πάλι καλά που είναι και ο φούρνος και παίρνεις και ένα ψωμί. Άμα δεν υπήρχε ο φούρνος δεν θα έπρεπε κανένα. Σε λέω πλούσιο. Έτσι! Α, γι' αυτό σου λέω ότι ανέβηκε η ψήρα στο κακά. Γι' αυτό θα σου... εγώ θα σου δώσω τρία ψωμιά. Να πας σε κανένα γιατρό να σε εξετάσει. Θα σου δώσω τρία ψωμιά θα σου δώσω. Για να είσαι εντάξει. Γιατί δεν παίρνεις τηλέφωνο, Αντωνιάδη, στο Μετρόπολης. Στο Μετρόπολης, γιατί δεν παίρνεις τηλέφωνο. Γιατί με τσάτσες, ρε. Εγώ. Και εσύ. Τώρα θα περιλάβω εσένα. Ξέρεις τι κάνεις και εσύ τώρα από τους μήνες. Τι. Εγώ με τον Άρη δεν έχω τίποτα γιατί είναι η κόρη μου. Ναι. Αλλά εσύ. Λες για τον, πόσο λένε, τον Καρυπίδη. Πολύ καλός. Ναι, έχεις φάει να πούμε, έχεις γίνει, σε βλέπω στην τηλεόραση, έχεις γίνει 500 κιλά ναι. Από τις μπριζόλες. Α, έτσι, ε. Κατάλαβες, και τι καλός ο Καρυπίδης, με ελικόπτερο πάει στην Πέρια, ρε. Και γυρνάει, με ελικόπτερο πάει. Πάνε, ναι. Πάνε καλά η δουλειά στην Κίνα. Σε όποιο χρωστάει ελληνικά. Κατάλαβες,
και το Καρυπίδη και να δώσει εγώ με το δικό μου το Γιαγκούλα το πρόεδρο. Ακούς? Ναι. Με το Γιαγκούλα το δικό μου το πρόεδρο που δεν το γουσάρω κι εγώ. Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις. Όταν έβαλε τα λεφτά στο Καρυπίδη τα έπαιρνε να πούμε και τα μάζευε από κάτω. Αχα. Ο Λιγούρης. Α. Κατάλαβες? Μάλιστα. Όταν θυμάσαι τι σου είπε ο Αντωνιάτης πριν 5 χρόνια. Πολλά. Ότι ο Άρης θα πάει γάμα εθνική. Ναι. Στο λέω είναι ανοιχμένος ήδη 15-20 εκατομμύρια. Όταν θα γίνει κουκούλα. Έτσι γιατί το λες να πούμε. Αυτός λέτε με τις πάτε. Τι να κάνει αυτός Κώστα, με τις. Κώστα. Τι να κάνει. Πάνε πολύ καλά οι δουλειές στην Κίνα. Τρώει μπριζόλα και αυτός. Άκου τι σου λέω πάνε πολύ. Εγώ έχω μάθει ότι πάνε πολύ καλά. Το μυστικό βρε τώρα ξαφνικά. Επειδή σε έχει το Ραπτόπουλο και το γλύφερο το πρωί με το βράδυ, ρε. Και για μια εγώ στο λέω, ρε. Ρε παραβέ, εγώ στο λέω. Πάνε καλά οι δουλειές στην Κίνα. Θελιγούρι. Θελιγούρι. Εμένα λες. Εμένα λες. Καλά σε λέει. Όχι τον άλλο δίπλα σου. Εσένα είπε βλάκα. Ο κόκκινος χορτάτος. Εσένα, λιγούρι. Ναι. Λιγοτάγαρο, κατάλαβες. Λιγοτάγαρο. Ναι. Κατάλαβες γιατί δεν παίρνει τον νιάς. Τι να πάρω, ρε. Μας έχεις πάψει, μας έριξε στη γάμα εθνική και εσύ και ο Ζουμπάς. Κατάλαβες, αλλά εγώ το Ζουμπά, εγώ το Ζουμπά δεν το γουστάρω και θέλω να τον δω στα τάρταρα. Έφυγες με αυτό, για χαρά. Αν μπορεί ο κύριος Κάζα να επαναλάβει το όνομα του γιατρού που ειδικεύεται στην επιληψία. Δεν είναι γιατρός, είναι κυρία. Κυρία είναι. Κυρία. Είναι γιατρός, είναι κυρία Κατσαρού Ζωή στο Ιπποκράτιο. Στην Ιπποκράτη είναι. Ναι. Oh. Δεν έχει δικό της ιατρείο. Είναι 9 μήνες εδώ και έχουν, έχουν όλα τα νοσοκομεία έχουν. Έχει, μπορείτε να κλείσετε απογεματινό. Όλα τα νοσοκομεία έχουν ειδικά εξωτερικά ιατρία που συγχωρούν με την υπηρεσία. Και το απόγευμα και το πρωί μπορούν να πάνε στον Παπα-Νικόλαο. Απλά έχει μεγάλη λίστα αναμονή η κυρία Κατσαρού. Σε ενημερώνω. Εσύ κόκκινη επιληψία έχει και πήγε εκεί. Πάμε. Λοιπόν, ο κύριος πολίτης Νίκος έχει άλλα 10 λεπτά. Γεια στον πολίτη, άμα δεν θα το είπαμε τώρα. Πάει. Παρακαλώ. Κύριος πολίτης. Ναι, γεια σας. Μητροπολίτης. Έλα, φίλε. Από το λεκανοπέδιο του Έσχους. Έλα, σχέτη. Πανέλθουμε τώρα. Έλα. Καταρχήν διαφωνώ 100% με τον κύριο που διαφώνησε ότι κακή ιδέα να έρθει ο γιατρός. Εγώ τα συγχαρητήριά μου στον Κωστή και στο Κόκκινο. Γιατρέ μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να σου πω κάτι. Φυσιολογικότατη ζωή. Απόλυτη ηρεμία στην οικογένειά μου. Περιπτεράς. Περιπτεράς. Έχω πολλά περιπτερά. Παρόλο που το πρέπει να τρέχω όλη την ημέρα, επειδή είμαι και ήρεμος σαν χαρακτήρας, όλα πάνε ρολόι. Το μόνο πρόβλημα που έχω είναι ότι σχεδόν τη μισή μου μέρα την περνάω με φοβερό πονοκέφαλο. Δεν παίρνω τίποτα, γιατί είμαι κατά το χαπιόν και αυτά. Προσπαθώ να το ξεπεράσω μόνος μου. Έχω βρει και ένα άλλο φάρμακο. Έχω προσέξει ότι όταν καπνίζω πολύ, εξυρετερεύει η κατάσταση. Τι προτείνετε? Άσκηση, γιατρέ. Κοίταξε να δεις τώρα. Όταν, ρωτάει το γιατρό και πάει, πετάει το φαλακρό. Δεν υπάρχει. Άσκηση να κάνει. Μπορεί να κάνει άσκηση. Καλό κάνει. Από τις τροφές επηρεάζει. Ένα, κάτι υποκρασίες που αν πεις καρδίζει πονάει το κεφάλι. Τι μου είπατε? Από τις τροφές που παίρνεις, άμα τρως τη ρύγη, άμα πίνεις... Είμαι 1,96, 150 κιλά μετά από δίαιτα και συνεχίζω, κάνω πολύ αυστηρή δίαιτα και προσέχω πάρα πολύ, δεν έχω πρόβλημα κανένα και κατεβαίνω. Δηλαδή άμα φτάσω τα 100 κιλά, 110 θα φαίνομαι αδύνατος να καταλάβεις το σώμα μου, για να καταλάβεις. Ναι. Δεν έχω προβλήματα τέτοια και έχω κάνει όλες τις εξετάσεις, τα πάντα ό,τι μπορείς να φανταστείς. Το μόνο πρόβλημα που έχω είναι αυτό το πράγμα με το πονοκέφαλο. Αλλά ξέχασα να σας πω ότι έχω χαμηλό αιματοκρίτη. Πρέπει να παίζει ρολολογικά η οξυγόνο στο εγκεφάλαιο, έτσι δεν είναι, όταν καπνίζω. Πόσο αιματοκρίτης? Πόσο αιματοκρίτης? Χαμηλό, δεν θυμάμαι τώρα. Πάντως χαμηλό έχω και το έχω στίγμα μεσογειακής ανεμίας. Ναι, από εκείνη ανεμία. Το στίγμα έχει, ναι. Από ναι, γι' αυτό και όταν παντρεύτηκα έκανα και κάτι εξετάσεις με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου και αυτά. Μήπως είχε και αυτή. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνεις τίποτα. Άμα σου φοράει το κεφάλι, παίρνεις κανένα. Αυτό που κάνεις. Χαμηλό αιματοκρίτης είναι λόγω της ανεμίας. Τη δίαιτα να την. Όχι, όχι. Τη δίαιτα δεν το συζητάω. Είμαι τώρα 54 χρονών, μπαίνω τώρα το καλοκαίρι. Προσέχω τη δίαιτα μου, την ακολουθώ. Τη δίαιτα να την ακολουθήσει, να δυνατήσει και αυτό. Και γυμνάζουμε τουλάχιστον 2 ώρες την ημέρα. Και τουλάχιστον 2 ώρες την ημέρα. Αν έχεις πονοκέφαλο θα πες ένα παυσίπονο, τίποτα άλλο. Παυσίπονο, δηλαδή αυτό τα αλγκόν και αυτά που λένε κάνουν δουλειά. Όχι, δεν κάνουν.
Α, ωραία. Αυτό, τίποτα άλλο, συγχαρητήρια για την εκπομπή και... Και πιστεύω 1000% ότι αν κάτσει μέχρι το βράδυ που θα είναι και η εκπομπή του Φιλιππίδη, θα γίνει ο πανικός εκεί στο σταθμό από τα τηλέφωνα και άλλοι που θα γκρινιάζουν, πάντως θα γίνεται πανικός. Πάντα υπάρχουν. Μακάρι να μπορούσαν τα παιδιά να έχουν τετράωρη εκπομπή. Νεκτάριε, πάντα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θα γκρινιάζουν. Γεια σου, Τάγκερ! Να σε καλά. Σ' αγαπώ πολύ, γεια. Να σε καλά. Τάγκερ, σε ρε είπε. Ναι. Τάγκερ. Κλείσω ράδιο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Γιατρέ, μπορείς να μου θυμίσεις λίγο το παράδειγμα που έδωσες πριν με τον Μετακό, ποιες ομάδες είχες εμπλέξει. Τι πράγμα δεν κατάλαβα, για να πες το. Το παράδειγμα με τον Ολυμπιακό που έδωσες, ενέπλεξες τον Ηρακλή και ποια άλλη ομάδα. Όχι, δεν ενέπλεξες τον Ηρακλή. Είπα ότι και ο Άρης, ο οποίος είναι πρώτη κατηγορία, έχει συμμαχία με τον Ολυμπιακό και μπορεί να ανταλλάσσει παίκτες και τελικά. Συμμαχία, μάλιστα. Oh. Μπορείς να με εξηγήσεις λίγο ένα άλλο ψυχολογικό. Θέλει να του λύσει το ψυχολογικό. Ποιο άλλο. Ναι, πώς μπορείς να με εξηγήσεις ψυχολογικά είχαν αυτοί που πήραν εκδρομή μαζί με τον Ολυμπιακό στο Βόλο και σήκωσαν τον πανό και φώτισαν την κατάξυση του πρωταθλήματος στον αξιότιμο πρωταθλητή Ολυμπιακό. Λες τώρα για τους παοξίδες. Ναι, για αυτούς λέω, γιατί δεν είναι ένα άλλο, μας το εξηγήσεις το ψυχολογικό. Εγώ δεν ήμουν σε αυτούς, τι θέλω να σου πω τώρα σε αυτό. Υπάρχουν πολλοί, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είναι άρρωστα φανατισμένοι. Αυτό το πράγμα δεν λέει τίποτα. Άρρωστοι φανατισμένοι είναι. Βέβαια. Από όλες τις πλευρές. Είναι άρρωστοι που είναι φανατικά άρρωστοι. Οπότε τι να τους κάνουμε αυτούς. Αυτούς δεν μπορούμε να δηλαδή, ασχολούμαστε με αυτούς. Λέμε για εμάς άρρωστοι... που είμαστε κανονικοί. Κανονικός. Αυτοί που ήταν δηλαδή εκείνη την Ιταφοβόλα είναι άρρωστοι ψυχολογικά. Βέβαια, είναι άρρωστοι φανατισμένοι εναντίον του Άρη. Εγώ δεν έχω τέτοιο. Δηλαδή υποφέρουν και λίγο το σύνδρομο στο χώρο, α πούμε. Δηλαδή που στο τέλος αγαπάνε και το βιαστή τους. Κάπως έτσι. Τώρα δεν ξέρω πού θες να καταλήξεις. Όχι, έδωσε ένα παράδειγμα, σου δίνω εγώ ακόμη ένα. Εντάξει, αυτά τα πράγματα υπάρχουν πάντα, αλλά αυτή είναι μειονότητα. Ρατόπουλος που είναι, Ρατόπουλε. Μάλιστα. Κόκκινε, ακούς. Ναι. Βεβαίως. Ναι, ντροπή και στους δύο. Γιατί. Καλό μεσημέρι. Γιατί. Τροπή σου, ρε. Να τραπηθείς. Ό,τι πει. Παρακαλώ. Να τραπηθείς. Επόμενος κύριος. Γεια, αλλά με ακούτε. Ναι, κύριε μου. Γεια σας. Ναι. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο με τον γιατρό. Ναι. Και επειδή είναι έτσι σοβαρό, όχι σοβαρό το θέμα, απλά ας πούμε δεν θέλω να το ρίξω στην πλάκα. Ναι. Και να μην με διακόψετε, σας παρακαλώ. Όχι. Ναι. Γιατρέ, η γυναίκα μου, όταν από τότε που ήμασταν νιώπαντροι, δηλαδή στα 22, στα 23, είχε πονούσε η πλάτη της. Και πήγαμε σε έναν παθολόγο και της είχε δώσει, λέει δεν έχει τίποτα, ας πάρει Λιμπράξ και θα δείτε ότι είναι καλά. Πραγματικά έγινε καλά. Από εκεί και μετά, εδώ και 35 χρόνια, κάπου, της πιάνει μια μελαγχολία, λίγο θέλει να κλάψει, στεναχωριέται, τα βλέπει μαύρα. Πήγαμε σε μια ψυχίατρο. Παιδιά κάνατε. Βεβαίως εγώ. Βεβαίως εγώ. Και παιδιά. Μήπως συνέβη σε μηνόπαυση τότε. Να ρωτώ το γιατρό γιατί είναι μηνόπαυση. Ναι. Τώρα πόσο χρόνο είναι. 55. Η γυναίκα μου είναι στα 57 τώρα. Πήγαμε σε ένα ψυχίατρο. Είπε, την έχει σαν ξόφρατσα την έχει πιάσει γιατί έχουν ένα κληρονομικό. Και δεν χρειάζονται φάρμακα, ας πούμε, τάξη, ηρεμία και τα λοιπά. Ξόφαλτσα την πήρε και αυτή. Αυτό εδώ πέρα το συμβαίνει, ας πούμε, κάθε 4-5 μήνες λίγο να στεναχωριέται. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Γιατριά βρίσκει με το Λιμπράξ. Αυτό πώς εξηγείται. Τι είναι το Λιμπράξ. Το Λιμπράξ είναι ένα το έδινε παλιά και για το στομάχι, είναι ένα λίμπριμ, ένα ηρεμιστικό έχει μέσα. Ναι. Μπορεί δηλαδή να το παίρνει, ας πούμε, κάθε 3-4 μήνες. Χώστοση στο φαΐ και. Εντάξει, μπορεί να το παίρνει κάτι αυτό. Αυτό που λε, σε παρακαλώ. Ρεβάλτο στο φαΐ λίγο. Ναι, αυτό του λέμε κι εμείς. Κάτσε στην άκρη. Τον καημό του λέει ο άνθρωπος. Κάτσε στην άκρη. Αθώο φάρμακο είναι, μπορεί να το παίρνει. Αθώο είναι, φίλε. Αθώο, έτσι. Ναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Τρελή στο ζωή μα δεν έχουμε, δεν ξέρουμε από τέτοια. Να είστε καλά, κύριε μου. Να είστε καλά. Δεν το γελιοποιώ. Γρηγόρη, έχω επιληψία και σχιζοφρένεια σε βαριά μορφή. Τα έχω εδώ και 42 χρόνια. Είμαι 47. Δεν υπάρχει βελτίωση, πήγα παντού. Τι προτείνει ο γιατρός. Πότε πρόλαβε 5 χρόνια να γίνει σχιζοφρενή. Παίρνω 12 φάρμακα καθημερινά. Μπορεί 5 χρόνια να γίνει σχιζοφρενή. Πόσο χρόνο είναι.
Είναι 47. Από τα 42 είναι εξιζοφρενή. Από τα 5 είναι εξιζοφρενή. Τώρα αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να λυθούν τώρα από το μικρόφωνο. Όχι. Πρέπει να πάω στο γιατρό. Θα πάω στο γιατρό. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Ναι, μ' ακούτε. Παρακαλώ, ναι, τι. Πες το, φίλε, μην τρέπεσαι. Επόμενος, ναι. Άστρο πάει στην αρχή. Επόμενος, ναι. Μπρος. Έλα, φίλε. Λοιπόν, ο παππούς από την Άωσα είμαι, 86. Μπράβο. Ηρακλειδέας. Έχω πολλές συστάσεις και για τον γιατρό και για σένα, Κωστάκη. Εγώ. Και για σένα που έλεγες ότι για τους παίκτες που έλεγες που δώσαμε το, που μας έκανε χάρη ο κύριος ο Πάκου. Δεν υπάρχουν τέτοιο πράγμα. Ο γιατρός το είπε. Και εσύ είπες για τα 200.000 ότι μας έκανε χάρη. Όχι, εγώ είπα άλλο. Λάθος κάνετε. Είπα ότι ο κύριος Παπαθανασάκης πήγαινε στο Μακεδονία Παλάς και ήθελε να και έπαιρνε φράγκα. Αυτό είπα. Ο κύριος Αβίδης, να πούμε, θα δίνει πολύ περισσότερα αν δεν τον έβριζε η θύρα 10. Αυτό λέει. Ο λαός του Ηρακλή. Ναι. Δεν είναι Παπαθανασάκης. Ναι. Ο λαός του Ηρακλή είναι υπερήφανος. Ναι. Ο λαός του Ηρακλή είναι ο περισσότερος στην Ελλάδα. Εάν κάνεις αύριο μια ψηφοφορία, πάω από μια μεριά σε όλη την Ελλάδα και Ηρακλής από την άλλη, θα δεις ότι Ηρακλής θα είναι πάνω από τον ΠΑΟΚ. Μην κοιτάς μην πίνεις το μεσημέρι. Σε ακούω νυφαλιότατο και 86 χρόνων, η φωνή σου είναι πεδαράζησε. Μην μου λες τέτοια πράγματα. Και θα να σου πω κάτι κι εγώ. Ναι. Το παλικάρι κάνει σε πολλούς από όλους σου ότι είσαι παλικάρι. Δεν λέω εγώ ότι είμαι παλικάρι. Αν έβλεπε τα νιάτα μου, ότι είσαι άτερχες. Βρε χρυσέ μου άνθρωπε, σ' ακούω, είσαι παλικάρι λέω. Η φωνή σου είναι δυνατή και τα λοιπά. Δεν κάνω εγώ το παλικάρι. Λέω δεν θέλω να μου λες τέτοιο παλικάρι που είσαι δυνατό. Αυτό θέλω να πω. Τι να σου πω, τους Ηρακλήδης, ο Ηρακλής εάν ήθελε να είναι μεταξύ τρίτου και έκτου θα ήταν συνέχεια με τον Θεοδωρίδη. Καλύτερος πρόεδρος από τον Θεοδωρίδη. Και τώρα τι, καλύτερα που είναι στη Β' Εθνική τελευταίος. Καλύτερα. Τους έχω πει. Εγώ τους έχω πει. Αν θέλουν, ας είμαι και στα 86. Αν θέλουν να πάνε από το αεραστεχνικό, καθαρή, δική μας, αυτά τα παιδιά που θέλουν. Γλυκέ μου παππού, χρυσέ μου άνθρωπε. Πέτρο θα λέτε και θα κλαίτε. Έφυγες. Πέτρος... Σ' αγαπώ πολύ. Πέτρο θα λέτε και θα κλαίτε. Τελευταίος ακροατής για σήμερα. Τελευταίος ακροατής για σήμερα, μάλιστα. Ναι, εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Ναι, γεια σου Κώστα, γεια σου Γρηγόρη, γεια σας κύριε Κάδη, Κάζης λέγεσαι. Κάζης, Αριστίδης Κάζης. Γεια σας, καλησπέρα. Doctor. Γιώργος από Στουτκάρδη. Έλα. Λοιπόν, διαφωνώ εγώ με τον και δυο ακροατές νομίζω είπανε καθόλου καλή εκπομπή σήμερα, πάρα πολύ σήμερα καλή εκπομπή. Σήμερα η εκπομπή είναι εκπομπάρα, έχεις προβλήματα και ο κόσμος, έχουμε θέματα, η κρίση έφερε και άλλα περισσότερα, τι λέτε τώρα. Καλή εκπομπή ενημερωτική. Βοηθήθηκαν εδώ. Τι να έχω τον Αραβίδη, τον χοντρό που θα έρθει στην Τούμπα και να περπατάει. Τι έστω να κάνω. Έστω και έναν να βοηθήσει ο γιατρός είναι κέρδος. Και βοήθησε περισσότερους σήμερα πιστεύω. Έτσι. Κάπου κάπου να έρχεται. Δεν ξέρω τώρα σχετικά με Ηρακλή και με ΠΑΟΚ αυτά αν έχει δίκιο αν δεν έχει. Αλλά μόνο που καταφέρατε κύριε Κάζη να έρθει να ξαναπάρει ο Αντωνιάδης, ο μεγάλος Αντωνιάδης ξανά τηλέφωνο. Γελάσαμε. Κύριε Αντωνιάδη, αν ακούτε. Να ξαναπέμπτε συχνά. Είναι συμπαθέστατος. Είναι πολύ ωραίος και μου έχει λείψει πολύ. Την ατάκα αυτή, ναι. Δεν ξέρω πόσα χρόνια ακούς την εκπομπή, την είχε πει πριν από 11 χρόνια, είχε πάρει τηλέφωνο ο κύριος Κάζης, το κάναμε το πρωί στην Πανιέρα, ήταν 10-12 χρόνια. Ποια ατάκα ήταν, το είχε πει. Είχε βγει και είχε πει, πείτε το γιατρό. Να πάνε να τον δει κανένας γιατρός. Και έχουμε πέσει όλοι κάτω. Αυτή υπόθηκε πριν από 11-12 χρόνια ξανά. Εγώ ξεκίνησα να σας ακούω το 14 περίπου. Ναι. Αυτή έχει υποθεί live στον αέρα και σου λέω τρίνα τα σημαίνει, δεν υπάρχει. Μου έχει λείψει αυτό το έλα ρε. Σαύρα! Σαύρα! Είσαι σαύρα, αλλά είσαι και πανέξυπνος. Να είσαι καλά. Έτσι σου λέγε πάντα. Να είσαι καλά. Ναι, γεια σας, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Να έχετε μια καλή συνέχεια. Ακολουθεί η κυρία Μπίκου με ειδήσεις. Αμέσως μετά. Τρίτο ημίχρονο με Καναδάκι, Γιαλαμά και Δήμου. Είμαστε με Πασχάλη Καμόρα. Δεν πρόσβαλε κανέναν εχθές. Κανένα δεν είπε λαθρομετανάστη. Εντάξει. Και είπε το σωστό ότι άμα δεν έχετε να πούμε φιλάθλους, γεμίζετε έτσι το γήπεδο. Είχατε τη μίγα κύριε Δημάτο, μοιγιαστήκατε. Εντάξει. Μην είστε τόσο εύθυκτοι εκεί κάτω οι Αθηναίοι. Κρύοι. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.